Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ασπρόμαθητήσεις, η τελευταία εκπομπή των Ασπρόμαθητήσεων. Μετά σου Τρέγια Ιατρόπουλο και Στέλιο Παπαντονίου. Συντροφιά Παραίτσα, θα πάμε μαζί στην τελευταία, επαναλαμβάνω, εκπομπή των Ασπρόμαθητήσεων. Από αύριο ξεκινάει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, μια άλλη εκπομπή η οποία θα μεταδίδεται για αυτή την εβδομάδα 8 με 10 καθημερινά. Θα ονομάζεται Ράδιο Μαρμίτα και θα είναι συμπαραγωγός και ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ, ο γνωστός οπαδός του Άρη και ραδιοφωνικός παραγωγός, όπως ξέρετε. Οπότε αντιλαμβάνεστε το τι έχει να γίνει εδώ στους 107,4 FM για όλη τη χρονιά, με επιστροφή Άρη, με τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί τον τίτλο, να τον αδικεί για άλλο ένα μάτς κατάφορα η διαιτησία, να τον ακυρώνουν Νταβατζίλη και ένα γκολ offside, το οποίο ήταν τρία μέτρα ολοφάνερα πίσω ο ΑΚΠΟ. Θα τα πούμε όλα εδώ, συντροφιά Παρίτσα, μέχρι τις 12. Να καλησπέρισω τον πολύ καλό συμπαραγωγό όλης της χρονιάς και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ δημόσια για τη συμπαράσταση, για την αφοσίωση και για τη σοβαρότητα που επέδειξε όλο το χρόνο εδώ στις Ασπρόμαθητήσεις. Δεν είναι άλλος από τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Γεια σου, Στελάρα μου. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Ένα εξαιρετικό παλικάρι. Κοκκινίζω με αυτά που λες. Όχι, είναι η αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να ακούγεται. Ένα εξαιρετικό παιδί και σαν χαρακτήρας και σαν δημοσιογράφος. Και πραγματικά προτείνω, το έχω πει και στους υπεύθυνους του προγράμματος, το λέω και δημόσια, να το ακούσουν. Ο Στέλιος ο Παντονίου πρέπει να βρίσκεται στο Λίμπερο και στο νέο πρόγραμμα. Αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο. Να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, να σε χιλιοευχαριστήσω. Ήσουν μοναδικός και σαν δημοσιογράφος και σαν συμπαραγωγός, αλλά και σαν χαρακτήρας, σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Μοναδικό παλικάρι και δεν έχω αδερφία στη δόσα, στην Έδυνα με αδερφή. Στελάκι μου. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Πάμε τώρα, πες μας τι έγινε, τι δεν έγινε σήμερα. Ναι, να πάμε. Έλα, και στα πάρε αποτελέσματα. Κάνε τον playmaker, κάνε τον playmaker. Playmaker, ναι. Πάμε στα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα με την χρονική του σειρά. Να ξεκινήσουμε από τα χθεσινά παιχνίδια. Παναθηναϊκός Λαμία 3-1. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-1, με αβαβά πέναλτι της ΑΕΚ, με μεγάλη συζήτηση για αυτό το πέναλτι της ΑΕΚ. Ατρόμητος Ξάνθη 0-0. Πάμε και στα σημερινά αποτελέσματα. Άρης Λάρισα 2-0, 2-2 για τους κιτρινόμαυρους που επέστρεψαν στην Super League. Πανιόνιος ΠΑΟΚ 0-1 και δυο offside και δεν συμμαζεύεται που δεν ήταν. Και έχουμε και σε εξέλιξη το Ολυμπιακός, βασικά δεν είναι σε εξέλιξη, είναι στο ημίχρονο. Αυτό ανάμεσα στον ξεκίνησε Ολυμπιακό. Το δεύτερο, έχει 3 λεπτά που ξεκίνησε. Ναι, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα 2-0. Να πούμε και τα αυριανά. Μια έξοδο του Βελίδη, ρε παιδιά, μαζί το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, το 1-0. Η έξοδο του Μεσολογγίου από το Βελίδη, δηλαδή. Δείτε λίγο τη φάση και θα καταλάβετε τι σας λέω. Γενικότερα πιστεύω ότι οι Έλληνες τερματοφύλακες έχουν ένα μικρό θεματάκι με τις εξόδους τους. Δηλαδή από πολύ παλιά. Από παλιά, ας πούμε, μέχρι σήμερα δεν έχω δει Έλληνα τερματοφύλακα που να πω ότι ναι, αυτό ξέρει να κάνει εξόδου. Ναι, αλλά όταν έχουν έξοδο για μπουζούκια, όλοι είναι άριστοι. Καλά, εκεί πέρα, φίλε, όλοι είναι άριστοι, εντάξει. Άρα, μπράβο. Να πάμε και στα αυριανά, τα δύο που έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο στεναχωρημένα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στις 9.30 ώρα. Λεβαδιακός Απόλλων Σμύρνης και Πανετολικός Όφη. Mm-hmm. Εγώ θα βλέπω το Πανετολικός Όφη, εν πάση περιπτώσει. Και τα δύο έχουν ενδιαφέρον για την Super League. Ναι. Θες να δώσουμε και... Όχι, θέλω να δώσω λίγο τα ημίχρονα, okay, τα οποία ξεκίνησαν τώρα στο κουπόνι του στοιχήματος. Είπαμε ημίχρονο Ολυμπιακός Γιάννενα 2-0. Πάμε λίγο στην πρώτη Ιταλίας. Αταλάντα Κάλιαρη 0-1, 6.75 το διπλό δίνει. Κιέβο Έμπολη 0-0, Λάτσιο Φροζινόνε 0-0, Σαμπτόρια Νάπολη 2-0, 6.25 και εδώ. Σασουόλο Τζένοα 4-1, Τωρίνο Σπαλ 2013-0-0. Αυτό σπαλ τι είναι, τους παλιάρα ομάδα τίποτα, μετά το Survivor και τέτοια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Σπαλ λέγεται η ομάδα, είναι ιταλική, αλλά τώρα άμα έχει καμιά σχέση ο σπαλιάρας. Ημίχρονο στη Ρωσία ξεκίνησε, έχει 2 λεπτά, Τέρε Γκρόσνη, Ούφα 0-0, Μπέτι Σεβίλη στην Ισπανία 0-0, στην Τουρκία Αντάλια Ρίζεσπορ στο 45 μόλις ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 0-1,
Από κάτω Μπούρσασπορ Μπεσίκτας 0-0 ημίχρονο. Και στην Βραζιλία στο 36 Ατλέτικο Παρανάενσε Μπαία 0-0. Σάο Πάολο Φλουμινένσε 0-0. Σπόρτο Ρεσίφε Παρανά 1-0. Πάμε στη Γαλλία στο 34 Μονακό Μαρσέγ 0-0. Ιταλία 2 Κροτόνε Φότζια 1-0. Λέτσε Σαλενιτάρα 1919 1-0. Περούτζια Άσκολη 1-0. Και στην Κροατία στο 35 Δυναμό Ζάγκρεπ Ριεκά 1-0. Για οποιοδήποτε αλλαγή του σκορ, μόλις θα την βλέπουμε, θα σας ενημερώνουμε για τα κουμαρόσκυλα εδώ του σταθμού. Έλα, Στέλιο. Να θέλεις να πούμε βαθμολογία, να περάσουμε στις τοποθετήσεις που έχουμε, γιατί έχουμε να πούμε κάποια, λίγο τη βαθμολογία, να πούμε, να μας πούνε ότι είμαστε και κακό προαίρετη, επειδή είναι πρώτος ο Άρης με την ΑΕΚ. Ναι, ισχύει αυτό, απλώς γιατί δεν ολοκληρώθηκε ακόμα, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει εμείς θα το πούμε, γιατί δεν έχουμε τέτοια θέματα, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Άρης μαζί με την ΑΕΚ με 6 βαθμούς. Ακολουθούν στην δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Στην πέμπτη θέση είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνίζεται τώρα, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι του. Έχει 3 βαθμούς μαζί με την Λάρισα που είναι μαζί στην ίδια θέση, με 3 βαθμούς και αυτοί. Και ακολουθούν με 1 βαθμό ο Όφη που έχει έναν αγώνα λιγότερο, ο Πανιώνιος και η Ξάνθη. Ο Παναθηναϊκός έχει 0 βαθμούς, καθώς είχε μείον 6, πέτυχε τα 2 στα 2 στις πρώτες 2 αγωνιστικές και έχει φτάσει στο 0. Στην 10η θέση είναι ο Πανετολικός και αυτός με έναν αγώνα λιγότερο με 0 βαθμούς. Ο Απόλλωνος Σμύρνης και αυτός με έναν αγώνα λιγότερο, όπως και ο Λεβαδιακός. Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι είναι. Ναι, τζάμπα τώρα μην τα λέμε, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Εδώ δε στο Λουτσέσκο έχει τρελαθεί, ας πούμε, άνθρωπος. Ναι, του γύρισε το μυαλό. Βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να δώσουμε έτσι μια εικόνα για τα μάτς, τι έγινε, τι δεν έγινε. Ο Άρης Καφτατζόγλιο πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, μετά από 4 χρόνια. Ένα στήρο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Κινδύνεψε στο δεύτερο ημίχρονο σε μια φάση ένας βασομαλιάς Λάρισας, δεν θυμάμαι ποιος είναι, πώς το λένε, να γίνει το 0-1 εκεί, και από εκεί και πέρα ήταν και από τις λιγοστές ευκαιρίες που έκανε η Λάρισα. Ο Άρης δημιούργησε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έκανε το 1-0 με τον Γιουνέση, νομίζω, με το στήθος. Δεν μπαίνει με κεφαλιά το γκολ, μπαίνει με το στήθος, άμα το δείτε καλά, σε αργή κίνηση. Και μετά ένα φθηνό γκολ. Ένα φθηνό γκολ, πραγματικά τρώει η Λάρισα προς τα τελειώματα. Και γίνεται και το 2-0 και εκεί τελειώσαν όλα. Πάρα πολλά παράπονα από τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου έκραξε πάρα πολύ τον Κολτσίδα. Είπε ότι είναι κρίμα για μια τόσο μεγάλη ομάδα, με τόσο μεγάλο κόσμο και τόσο αυτά, ξέρω εγώ, να έχει στη τάξη του τον Κολτσίδα, ο οποίος, λέει, έκανε ποδοσφαιρικές αλητίες όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Και τώρα έβριζε, λέει, ασυστόλος και τον ίδιο και τους προπονητές. Κατηγόρησε με λίγα λόγια τον Κολτσίδα για ότι έγινε. Βέβαια, όταν ο Κούλιας χάνει, ναι, εντάξει, αλλά και ο Κολτσίδας δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Μπορεί να έχει και μία δόση αλήθειας. Πρώτη φορά το λέω αυτό στη ζωή μου για τον Κούλια, έτσι. Το ναι, γιατί, μα γιατί το ξέρουμε τον Κολτσίδα, παιδιά. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν είναι και ότι ο πιο ήσυχος, ο πιο, ξέρω εγώ, πράος ή το καλύτερο παιδί. Τα ρίχνει τα μπινελικάκια του και προκαλεί κιόλα. Εντάξει, το έχει κάνει και με τον ΠΑΟΚ, ναι, αρκετές φορές. Εντάξει, να τα λέμε κιόλα. Όχι ότι ο Κούγιας είναι αυτό. Ο Κούγιας δεν ήταν που είχε φτύσει τον Ελκαντουρί. Ναι, και είχε φτύσει τον Ελκαντουρί. Τον δικό του τερματοφύλακα πήγε τον Βλάχο στο ξύλο. Τον κουπάνε σαν. Και οι δύο είναι, άστα να πάνε τώρα. Μπουμπού και το ελληνικό κόμμα. Δεν μπορεί τώρα ο Κούγιας να κατηγορεί τώρα τον Κολτσίδα, ο οποίος είπαμε μπορεί να μην το καλύτερο παιδί, αλλά ποιος τον κατηγορεί, ο Κούγιας. Κάτσε καλά, ρε Άλεξ. Για κάτι τέτοια, για κάτι τέτοιες κάλτ στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, ψοφάω να τις βλέπω. Μ' αρέσουν, τις ευχαριστιέμαι. Εντάξει. Αυτά είναι ολίγοι στο. Με το Καφκατζόγλιο, πολύ κόσμο. Είχε αρκετό κόσμο. Αρκετό κόσμο. Μάλιστα γινόταν και καζούρα μεταξύ κάποιων οπαδών. Τους λέγανε τους Ηρακλειδείς, μπράβο, ρε, λέγε, εμείς το Καφκατζόγλιο. Λέγανε, αυτοί ρε παιδιά δεν παίζαμε. Πώς. Δεν έχει σημασία, λέει. Μπορεί να μην παίζατε, αλλά γέμιζε, λέει, το γήπεδό σας. Και πώς θα το χαρακτήριζες αυτό το να αποφασίσουν να μην πάνε φίλοι του Άρη στη θύρα 10? Γιατί μετά το 6-1, μετά το game over, υπήρχαν χοντρές κόντρες μεταξύ, ναι, Άρη και Ηρακλή. Τώρα βλέπουμε μια στάση την οποία πώς θα τη χαρακτήριζες εσύ από τον επίσημο Άρη προς τους οπαδούς του Ηρακλή, ότι
να αφήνουμε τη θύρα 10 ως έδειξη σεβασμού. Λίγο δημοσιοθετήστηκε, παιδί μου, λίγο έτσι να τα έχουμε καλά με τον άλλον συμπολίτη, ναι. Και να... Τώρα ναι, ο άλλος συμπολίτης είναι σε άλλη κατηγορία όμως, τι να τα έχουμε καλά. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή και να γίνει ό,τι έγινε. Τι έγινε στην Αθήνα που ενώθηκαν όλοι μαζί εναντίον του Άρη. Τους Αριανούς τους ρώτησαν η διοίκηση του Άρη, αν θέλουν να τα έχουν καλά. Μετά το game over, τον υποβασμό του Άρη, το χλεβασμό, την εξάρα, στην ευκαρπία και τις διάφορες κόντρες. Είναι μερικά, είναι αυτό που λένε μερικές φορές, περασμένα, ξεχασμένα. Κάτι τέτοιο. Το χαρακτήριζες ως γλύψιμο. Ναι, θα το χαρακτήριζε και αυτό. Ω γλύψιμο προ του οπαδού του Ηρακλή, που γενικά προς τον Ηρακλή, από τον κύριο Καρυπίδη. Ήταν λίγο έτσι λαϊκισμό, ήταν λίγο έτσι. Ναι, μήπως φοβήθηκε ότι. Να σου πω και το άλλο, ότι δεν θα γεμίσει το Καφτατζόγλιο τόσο πολύ και σου λέει ας έχουμε και ένα άλοθι ακόμα. Μια καβάτζα, μια πισινή. Γιατί τώρα εκείνη η θύρα παίρνει πάνω από 10.000 κόσμο. Παίρνει μπόλικο κόσμο. Εσύ, έτσι. Εσύ. Και λίγου μπορεί να είπα. Εντάξει, είδαμε τώρα το μισό το γήπεδο από δύο πέταλα και από την πίσω εστία εκεί που είναι ο φωτεινός πίνακας ήταν άδειο εντελώς. Ναι. Εντάξει. Τώρα πόσο δεν είχε, καμιά 15.000 κόσμου. 15, 17 εκεί. 14, 13. Όχι, 13 λίγο παραπάνω. Εμείς είμαστε άπλες. Βασίλη, είχε 15.000. Στο Καφτατζόγλιο πρέπει να έχει. Πόσο παίρνει το Καφτατζόγλιο? Παίρνει καμιά 30. Τι 50 ρε. Άμπραβο. Καμιά 30 πρέπει να παίρνει. Άμα παίρνει μια 30, καμιά 18.000 πρέπει να έχει. Το μισό και παραπάνω το γέμισε. Δεν ξέρω εισιτήρια πόσο έχει. Τώρα μπαίνει σε. Τι μπαίνω σε, ρε φίλε, μπαίνω σε. Δηλαδή όταν παίζει ο Πάο και τα λένε οι άλλοι, είναι καλά. Αυτά να τα πει αύριο στι 8. Μπαίνω σε. Αύριο στι 8 έχουμε άλλα τώρα να μα. Αυτά θα λέμε. Αυτά είναι β' εθνική. Κατάλαβε. Τέλος πάντων, για να τα λέμε και όλα, είχε κόσμο το Καφτατζόγλιο, μην τρελαθούμε τώρα έτσι. Αλλά το Κλεάνης πόσο παίρνει, Βασίλη? 22. Κάπου εκεί. Αν ήταν στο Κλεάδι Βικελίδη, θα φαινόταν σχεδόν γεμάτο. Σχεδόν. Αν είχε καμιά 17-18.000, θα φαινόταν πιο γεμάτο. Έπιασε τόπο τα παράπονα που έκανε ο Καρυπίδης με τα διαρκείας. Εγώ φτιάχνω το προπονητικό, το γήπεδο, κάνω μεταγραφές. Δείτε τι σας έκανα. Ναι. Και εσείς, ρε παιδί μου, δεν στηρίζετε λίγο με τα διαρκείας. Δεν έπιασε τόπο τα παράπονα του Καρυπίδη. Έπιασαν τόπο ιδίως η νίκη που έκανε στη Λαμία. Λες, στο εκτός έδρας. Ναι, και σήμερα είδες μετά το μάτς πήγανε και κάναν όλε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι φυσιολογικά βέβαια για μια ομάδα η οποία απουσιάζει 4 χρόνια από την πρώτη εθνική κατηγορία. Για μια ομάδα η οποία κάνει 2-2 ή κάνει καλό ξεκίνημα. Αλλά εντάξει, τη Λαμία και τη Λάρισα κερδίζει. Δηλαδή, όταν ο Άρης ήταν συνεχόμενα στην Α εθνική, αυτά τα ματς, δηλαδή με Λαμία και Λάρισα, έλεγες ρε παιδί μου, είναι φυσιολογικά αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι? Τώρα βλέπεις, πήγανε όλε γιατί κερδίσαμε τη Λάρισα. Εντάξει, αυτό. Πιστεύω ότι δεν αρέσει σε πολλούς φίλους του Άρη. Στους παλιούς, τους μπαρουτοκαπνισμένους σίγουρα τώρα δεν αρέσει. Τώρα θα βγούνε, θα σε πούνε. Ναι, ξέρετε, σε πούνε, ναι, θα σε πούνε, ναι, είδαμε στήριξη στην ομάδα και τι είναι αυτά που λες και δεν είναι. Φιλαράκι, εσύ που θα το πεις μπορεί να είσαι 20 χρονών, εγώ είμαι 48. Τον έχω δει διαφορετικά τον Άρη να παίζει μπάλα και να έχει διαφορετική νοοτροπία. Από αυτό που είδα σήμερα. Δηλαδή είδα τρελά πανηγύρια μέσα στη Λαμία και σήμερα όλε σαν να κατέκτησες το κύπελλο να πω. Εσύ πες να θυμάσαι και το κύπελο. Ποιο? Το Άρη. Όχι, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. 48 είπε, αν δεν το θυμάσαι, όχι. Το κακό είναι ότι. Ναι, ακριβώς. Γεννήθηκα τη χρονιά που το πήρε. Ναι. Αλλά το κακό είναι, είχα παράπονα με το σχολείο με τον πατέρα μου και το λέω, καλά δεν τράπηκες. Μου λέει, τι βρεγα ειδούρι με λίπα. Χάθηκε, λέω, να πούμε, λέω, να κάνεις κάτι με τη μάνα μας. Λέω, με τη μάνα μου, λέω, ξέρω εγώ, 5-6 μήνες παραπάνω. Ευώδη με λέει. Ευώδη. Μάρτιο μας γέννησης. Είναι δυνατόν? Μετά από 2 μήνες, λέω, 3 πήρε το κύπελο, λέω, Άρης να πούμε. Το ζήσαμε δηλαδή, ήμουν εν ζωή. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, το λέω. Δεν μπορείς να πεις καμιά ρετσίνα παραπάνω, το λέω, ξέρω εγώ, να μετά κάνα τετράμινο. Κάνε με Σεπτέμβριο, ρε φίλε. Τι με κάνεις Μάρτιο? Το ζήσα. Το ζήσα. Το θυμάμαι. Εντάξει, εισαγωγικό. Τι ήμουν, 2-3 μηνών, ρε φίλε. Άρα μπράβο. Αλλά ήμουν εν ζωή. Απλώς λες ότι ήσουν εν ζωή αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Κατάλαβες. Εσύ εκεί να πεις 48, σε περνάμε να πούμε 12 χρόνια και μας το λες συνέχεια. Εδώ πέρα σήμερα έβγαλες την προηγούμενη φορά 35, ρε φίλε. 36. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ που 16χρονα σε είπανε γεια σας. Γεια σας με είπαν. Εντάξει. Δεν είπε ηλικία. Ναι, αλλά χλώμιασες. Λίγο εντάξει. Σε πείραξε. Πρώτη φορά το άκουγα. Σε πείραξε. Λοιπόν, αυτά έτσι εν ολίγης.
έτσι, με μια μικρή περιγραφή για το μάτσε του Καφτατζογλίου. Πάντως ο Άρης έχει μπει δυνατά. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο έως τώρα. Εντάξει, έχει παίξει με Λαμία και Λάρισα. Αλλά ο Ερέρα βλέπω ότι έχει κάνει ένα καλό σύνολο. Και το μόνο γκολ που έχει φάει ως τώρα σε φιλικά και επίσημα είναι με τη Λάρισα στο 1-1. Ναι, ναι. Η χαρά του Άντερ. Παίξτε Άντερ τώρα που είναι ευκαιρία. Τώρα βέβαια θα δούμε λίγο μετά τη διακοπή. Έχουμε διακοπή τώρα. Έτσι, λίγο σε πιο δυνατά παιχνίδια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο πάθος, μεγάλη όρεξη και αρκετά καλά στημένη ομάδα. Έτσι φαίνεται ότι ξεκινάει ο Άρης φέτος. Για να τα λέμε και όλα, για να μας δείτε και κακοπροαίρετος, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες για το μάτς εδώ στην πόλη μας που έγινε. Επόμενο μάτς για τον Άρη νομίζω είναι, θα φιλοξενηθεί μέσα στα Γιάννενα. Γιάννενα Άρης. 3-0 Ολυμπιακός με τον Μπας Γιάννενα, μέσα και το λέμε. Πάμε λίγο. Με το Λεβαδιακό παίζει τρίτη αγωνιστική. Ναι. Εντός. Με το Λεβαδιακό εντός. Ναι. Εντάξει. Okay. Λάθος με πληροφόρησε ο κύριος Παύλος τότε. Ναι. Κράψτε με τώρα. Κατάλαβες. Ο κύριος Ζαπτόπουλος μάλλον έχει μείνει ακόμα στο Καφτατζόγλιο. Μπορεί. Εκστασιασμένος από την τεράστια νίκη επί της Λάρισας. Εντάξει, είναι ενθουσιασμένος. Είναι και πρώτος. Ναι. Βέβαια. Είναι. Τι, βέβαια. Αυτό ισχύει. Βέβαια. Το λέμε. Πάμε λίγο στο άλλο μάτς, στη Νέα Σμύρνη. Πώς το είδες? Πώς το είδα? Ναι, σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ? Δεν μ' άρεσε, όχι. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να σου πω ότι έπιασε τον εαυτό μου, ας πούμε, να νιστάζει. Ήταν λίγο έτσι, δεν με ικανοποίησε η απόδοσή του. Εντάξει, και ο Πανιώνης θέλει αυτό πάρα πολύ. Και ο προπονητής που έχει, που είναι γενικότερα έτσι, χαλάει αυτόν που πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί το θυμάμαι και από το περσινό, ήταν στη Λεβαδιά πέρσι. Και στο περσινό, ναι, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 0-0 ήταν, ναι, ναι, ο ύπνος εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να δημιουργήσει. Εντάξει, αυτό το οποίο έκανε στο 70 το θεωρώ ότι ήταν λάθος. Δηλαδή, βγάζει συνέχεια σέντρες. Βλέπει ότι δεν σε πηγαίνει. Άσε την μπάλα κάτω. Μόλις κατάφερε και έπαιξε με την μπάλα κάτω, πέτυχε ένα γκολ. Ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο θα έδινε και την λύση. Εν πάση περιπτώσει, μετά το αποτέλεσμα, φυσικά είχαμε και τον επόπτη, τον κύριο Καμπούρι, να πούμε. Κάτσε, που... να πάμε. Να μιλήσουμε για το αγωνιστικό και μετά, ναι, θα πάμε εκεί. Ωραία. Εγώ είδα ότι ο Πανιώνης μπήκε πολύ πιο δυνατά από τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο 20 λεπτό. Στο πρώτο 20 λεπτό, εγώ πραγματικά λέω βρωμάει δουλειά. Ναι. Δηλαδή ήσουν πάρα πολύ επιρρεπή στο να δεχτεί γκολ ανά πάσα στιγμή. Όποτε κατέβαινε στην αιστεία. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν βρισκόταν στο γήπεδο το πρώτο 20 λεπτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μετά ισορρόπησε. Ισορρόπησε και πάλι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα καλά μάτσα, τα καλά παιχνίδια που έκανε με Σπάρτακ Μόσχας, με Βασιλεία, με Μπεφίκα κτλ. Δεν τα βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Και με την Τρίπολη δεν έπαιξε καλά. Ναι. Ήταν μετριότατος. Και σήμερα δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι ήταν κακός. Ήταν πάλι μέτριος. Αλλά νομίζω ότι μετράνε οι τρεις υπερπολίτιμοι βαθμοί. Το αποτέλεσμα μετράει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Αρνητικός άλλη μία φορά σήμερα ο Μαουρίσιο. Ναι. Και πιστεύω ότι τα πάντα ξεκινούν από το κέντρο. Χάθηκε η μάχη του κέντρου. Χάθηκαν οι προσωπικές μονομαχίες. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, δεν υπήρχε οργανωτής, δεν υπήρχε τίποτα σήμερα. Από έναν, επαναλαμβάνω, κάκιστο Μαουρίτσιο για άλλη μία φορά. Και κάποιος πρέπει να το τραβήξει το αυτί, κάποιος πρέπει να το ξυπνήσει, κάποιος πρέπει να το συνεφέρει ή ας κάτσει πάγκο, δεν πειράζει. Ας κάτσει πάγκο ο Μαουρίτσιο. Όταν δεν κάνει, όταν δεν αποδίδει αυτό που πρέπει, όταν δεν βοηθάει την ομάδα, όταν δεν υπάρχει πραγματικά, ας κάτσει πάγκο, δεν πειράζει. Ας παίξουν αυτοί που είναι πιο έτοιμο πόλεμοι. Βέβαια δεν είναι μόνο ο Μαουρίσιο εδώ και αρκετό καιρό. Είναι και άλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, ποιο να πούμε σήμερα. Που δεν είναι... Ναι. Βιερίνια δεν ήταν καλό σήμερα. Για άλλο ένα μάτς. Για ένα ακόμα μάτς. Στην αρχή, μετά λίγο ξύπνησε, έκανε κάτι ενέργειες κτλ. Ναι. Έτσι. Ο Πέλκας μπορεί να τα κάνει όλα ο Πέλκας? Όχι. Γιατί ο Πέλκας ήταν τσαντισμένος σήμερα? Γιατί από πίσω το κέντρο δεν το βοήθησε καθόλου. Ούτε ο Σάχοφ είναι δημιουργικός στο κέντρο, ούτε ο Μαουρίσιο υπήρχε.
Με αποτέλεσμα να μην πάει ο Πάο καλά μέσω επιθετικά. Όταν δεν σε βοηθάει το κέντρο, δεν πάνε καλά και οι μπροστινοί σου. Είδε και ο Λικαντουρί είχε αρκετά προβλήματα. Ο Πρίγιοβιτς δεν τροφοδοτήθηκε. Καθόλου. Μηδέν. Τροφοδοτήθηκε, αλλά έτσι πω τροφοδοτήθηκε. Πού τροφοδοτήθηκε, ρε φίλε. Με τι σέντρε που έβγαζαν, αλλά. Ποιε σέντρε, είδε εσύ να πάει σέντρα, είδε καμιά σέντρα να πάει στο κεφάλι του Πρίγιοβιτς. Όχι. Είδε καμιά σέντρα να καταλήξει τον Πρίγιοβιτς. Όχι. Ο Πρίγιοβιτς αναγκαζόταν να βγει έξω για να πάρει την μπάλα μπάσκετ και γίνει τίποτα. Και όταν βγαίνει, είπαμε έξω την περιοχή, δεν υπάρχει παίκτη Πρίγιοβιτς. Είναι στην Αθανασιάδη ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς είναι παίκτη περιοχή. Και εφόσον τον έχεις σαν πρώτο σου όπλο, σαν το πιο δυνατό σου όπλο, πρέπει να τον τροφοδοτήσεις. Από αριστερά, από δεξιά, από τον άξονα. Τελειώσαμε. Αλλιώς πρέπει να αλλάξεις τρόπο παιχνιδιού. Ή να παίξεις με δύο φορ, ή να παίξεις με τον ακπομπ. Και να πατήσεις την μπάλα κάτω. Απλά είναι τα πράγματα. Και μόλις το έκανες αυτό, πέτυχες τον γκολ. Μόλις έβαλες την κάτω. Ναι, είδαμε στο πρώτο ημίχρονο τον Ουάρντα από τη μία μεριά, τον Ελκαντουρί από την άλλη. Δεν πήγανε καλά. Ο Ουάρντα και αυτός δεν πατούσε καλά. Είχε βέβαια φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν είναι γνωστός εκρηκτικός, εφευρετικός ο Ουάρντα. Αποτελεσματικός δεν ήταν. Ο Ελκαντουρί κινήθηκε στη μετριότητα πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Έλειπε η ταχύτητα και η δημιουργικότητα από τον Μπάουκ. Χατσερίντι αρκετά επιρρεπής στο λάθος. Έφαγε και την κάρτα, πώς την έφαγε. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές αποσύρες στον ΠΑΟΚ που εγκυμονούν αρκετούς κινδύνους όταν λείπουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα ο Βαρέλα έλειπε πάρα πολύ από την άμυνα. Ναι. Έτσι. Στο κέντρο δεν τα πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Είπαμε Μαουρίσιο με Σάχοφ, εντάξει, προσπάθησαν τα παιδιά, δεν ήταν αποτελεσματικοί, δεν ήταν δημιουργικοί. Δεν αποτελούσαν κίνδυνο για τον αντίπαλο. Διότι ο Μαουρίσιο σέρνεται, ρε παιδί μου. Λες και, δηλαδή, εγώ έβλεπα πολλούς από το Μπάουκ ότι κάναν αγκαρία. Με τη φανέλα δεν κερδίζεις. Ούτε με τα λόγια κερδίζεις. Πρέπει να βάλεις την μπάλα στο πλεκτό για να μπει το γκολ και να πάρεις τους 3 βαθμούς. Εγώ εν ολίγης είδα ένα Πανιόνιο πιο αποφασιστικό, πιο φρέσκο, πιο παθιασμένο από τον Μπάουκ, τουλάχιστον στις αρχές. Μετά ο Πάκ λίγο το ισορρόπησε, στο δεύτερο έπαιξε λίγο καλύτερα και ευτυχώς σε εκείνη τη φάση στο Ελκαντουρί έκατσε μπάλα στο πλεκτό και πήρε στο 1-0. Από εκεί και μετά υπάρχει μια κάκιστη διαιτησία πάλι σήμερα. Βλέπετε, μιλάω πρώτα για το αγωνιστικό και μετά για τη διαιτησία. Μια διαιτησία του Παπαπέτρου η οποία πραγματικά έχουμε απορρίσει όλοι, ιδίως στη φάση του 86-87, εκεί που ο ΑΚΠΟΜ σκοράρει μετά τον κεραυνό που έχει εξαπολύσει ο Κάνιας. Πάλι η μπάλα στον ΑΚΠΟΜ, ο οποίος καλύπτεται από το ποδοσφαιριστή του Πανενίου 3 μέτρα και σφυρίζει ο Βασίλης Καμπούρης, ο επόπτης της αναμέτρησης, προς έκπληξη ολονών, σφυρίζει offside. Αυτό το offside θα το κράξει αύριο και ο πρωταθλητής και ο Γαύρος και οι φιλάδες της ΣΑΕ και όλοι. Όλοι. Εντάξει, δεν τα παραλέω. Αλλά σας το λέω για να καταλάβετε το μέγεθος της λαμογιάς του επόπτη. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο λάθος, κύριε. Ιδίως όταν στο πρώτο ημίχρονο έχει σταματήσει τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι μισό μέτρο πάλι καλυμμένος και το σταματάει τη φάση. Που μπορεί να σκοράρει κάλλιστα και να γίνει εκεί το 0-1. Το ξέρουν, το έχουν δει στο ημίχρονο ότι δεν είναι offside. Και τολμούν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε 1-0 εκείνη τη στιγμή, τολμούν εκείνη τη στιγμή, έχοντας άλλα 4 λεπτά και άλλα 7 λεπτά καθυστερήσεων, για 11 λεπτά να βάλουν τον Πανιόνιο μέσα στο παιχνίδι. Ενώ εκεί τελειώνει. 0-2 γεια σας, 3 πόντους γεια σας. Αλλά ο Παπαπέτρου και ο Καμπούρης θέλουν το παιχνίδι μέχρι το 97 που τελείωσε να έχει ενδιαφέρον και να κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ να ισοφαριστεί και ο Πανιόνιος να πάρει το Χ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και με ένα πέναλτι χθες, πρόκληση για όλους μας, που κερδίζει η χάρτινη ΑΕΧ, δώρο από το Θεσσαλονικιό διαιτητή Παπαδόπουλο και παίρνει το τρίποντο. Δηλαδή μέσα σε 2 ημέρες, μέσα σε 2 ομάδες, ανάμεσα σε 2 ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, στην ΑΕΧ και στον ΠΑΟΚ,
Η ΑΕΧ παίρνει άλλο ένα πέτσινο ψεύτικο ανύπαρκτο πέναλτι δώρο του Θεσσαλονικίου Παπαδόπουλου, του διαιτητή. Και σήμερα ο Παπαπέτρου με τον Καμπούρη, τον Βασίλη Καμπούρη, τον επόπτη, στο 86, ακυρώνουν ένα ολοκάθαρο 3 μέτρα πίσω, καλυμμένος ο ΑΚΠΟΚ, από παίκτη του Πανενίου, ολοκάθαρο γκολ. Και αφήνεις 11 λεπτά αγωνίας για, όλη την, για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, για όλη την ασπρόμενη οικογένεια. 11 λεπτά αγωνίας να σου κάνει κανένα 1-1, και δεν είναι μόνο η βαθμολογική απώλεια που θα έχεις. Είναι η γκρίνια που θα έχεις για 15 ημέρες που διακόβεται το πρωτάθλημα. Ξέρετε τι είναι να έχει μια ομάδα γκρίνια 15 ημέρες ολόκληρες? Ήσασταν ποτέ μέσα σε αποδυτήρια ομάδας? Έχετε μπει ποτέ μέσα σε κάποιο ποδοσφαιρική ομάδα να δείτε το πόσο επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές με ένα αρνητικό αποτέλεσμα? Το πόσο πάει στον αδύρι η ψυχολογία των παικτών? Το πόσο απογοητευμένο είναι το προπονητικό team και ο ίδιος ο προπονητής? Δεν έχετε πει. Ούτε εγώ έχω πει. Αλλά το φαντάζομαι. Επειδή ανήκουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Και βρισκόμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Στη δεύτερη αγωνιστική, ο οποίος διαιτητής Κομίνης σφυρίζει για 2 μάτς συνεχόμενα. Ο άνθρωπος που τίναξε το πρωτάθλημα πέρσι στον αέρα, ο άνθρωπος που δόρισε στην ΑΕΧ του Γατούλη ένα πρωτάθλημα ολόκληρο, σφυρίζει την πρεμιέρα, σφυρίζει και χθες. Ο κύριος Κομίνης. Ναι, καλά ακούτε. Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Αδιαφορούν οι πάντες και τα πάντα για αυτό το άμυρο, το δύσμυρο, το τρισάθλιο, το προβλεπόμενο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο δεν υπάρχει καμία μορφή αξιοκρατίας, καμία μορφή ισονομίας, παρά μόνο υπάρχουν κάποιες άλλες λέξεις, τις οποίες δεν θέλω να αναφέρω, τις ξέρετε. Και θέλω όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές σε λίγο από τώρα, ακόμα να βγουν και οι φίλοι της ΑΕΚ, να βγουν και οι φίλοι του Άρεος, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν την προηγούμενη Κυριακή, το προηγούμενο Σάββατο, με το πέναλτι του Πρίγιοβιτς που είναι και καθαρό. Τσιμπάει την μπάλα, τον ανατρέπει ο τερματοφύλακας Τρίπολης, το ρίχνει, είναι πέναλτι. Λυσάξανε, βγήκανε στα site, έτσι και εδώ, και εδώ, και εδώ, και από το σταθμό. Κάποιοι κύριοι από το Βαθύλακο, στα site, τα κίτρινα. Μέσα σε ένα τέταρτο είχαν γράψει. Δεν είδα στα κίτρινα site, κύριε Χρήσαθε, να λέτε τίποτα για το πέναλτι της ΑΕΚ. Αλλά μάλλον είναι τεράκια πρέπει να είστε φέτος. Μάλλον λέω, θα δείξει η πορεία. Θέλω και τους φίλους των άλλων ομάδων να βγουν και να το συζητήσουμε. Αλλά δεν θα βγείτε. Δεν σας συμφέρει. Δεν θα ξέρετε τι να πείτε. Τι να πείτε. Η φάση είναι εδώ μπροστά μας. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Ανά πάσα στιγμή, ακόμα και 5 και 6 ώρα το πρωί, να τις δούμε. Ένα κλικ είναι. Αρκεί να ξέρεις να γκουγκλάρεις. Και να τις δεις επανάληψη. Να δούμε, είναι πέναλτι της ΑΕΧ? Είναι γκολ σήμερα του ΑΚΠΟΜ? Βγάλε λοιπόν 2 βαθμούς από την ΑΕΧ. Να δεις τι θέση θα είναι. Γιατί να σας πω και κάτι, έτσι που ξεκίνησε και ο Άρης, δεν το συμφέρει να κέρδιζε η ΑΕΚ χθες. Αν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, για τους φίλους Αριανούς το λέω, οι οποίοι έχουν γίνει δικηγόροι του Γατούλη, δικηγόροι του Αστέρα Τρίπολης και κατήγοροι του Πρίγιοβιτς την προηγούμενη αγωνιστική. Ψέματα λέω ρε. Άμα λέω ψέματα, βγείτε και πείτε ότι λέω ψέματα. Χθες λοιπόν, έτσι έκανα ένα ζάπινγκ ιντερνετικό, δεν είδα ούτε μισό φίλο του Άρη και του Ηρακλή να μιλάνε για το χάρτινο ψεύτικο πέναλτι δώρο του Θεσσαλονίκη ρέφερη Παπαδόπουλου. Μούγκα σε στρούγκα όλοι. Αλλά όταν υπάρχει υποψία, επαναλαμβάνω,
για μη πέναλτι του ΠΑΟΚ, εκεί γίνεται το μπάγαλο. Όπως και ο κύριος Παντελίδης, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στον ΠΑΟΚ, χωρίς να δει καν το replay. Ναι. Και τώρα εδώ στο πέρα... πρώτο, το πέναλτι του ΠΑΟΚ γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Το πέναλτι της ΑΕΚ που γίνεται. Σε ποιο ημίχρονο γίνεται. Στο δεύτερο. Στο πρώτο. Στο πρώτο, στο πρώτο. Κύριε Παντελίδη, επειδή είπατε ότι ήταν μια αυστηρή απόβαση, όταν μπήκατε στο ημίχρονο χθες, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, με το ψεύτικο πέναλτι που σας κάνει δώρο, που κάνει δώρο στην ΑΕΚ ο Θεσσαλονικός Παπαδόπουλος, δεν είδατε το βίντεο του αγώνα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Αλλά στον ΠΑΟΚ είπε ο Παντελίδης ότι ναι, ναι, χάσαμε, λέει, υπό έναν ανύπαρκτο πέναλτι. Χωρίς να το έχει δει, επαναλαμβάνω. Στο χθεσινό μάτς, ενώ το είδε στο ημίχρονο, λέει μια αυστηρή απόβαση. Όλοι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πάντα λειτουργούν υπέρ το κράτος των Αθηνών. Υπέρ του ΠΟΚ. Εδώ είδαμε πρωτοσέλιδα πέρσι από κόκκινες φυλάδες. Υπέρ της ΑΕΚ, υπέρ του Παναθηναϊκού κτλ. Τόσο μεγάλο πόλεμο θέλουν να κάνουν στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Τόσο πολλοί δεν θέλουν να φύγουν τα κεκτημένα από την Μεγαλούπολη της Αθήνας και του Πειραιά. Όλα αυτά δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το έργο εδώ των ομάδων της Θεσσαλονίκης και ιδίως του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής εδώ και πάμπολα χρόνια, τα περισσότερα χρόνια, για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, για ευρωπαϊκές διακρίσεις κτλ. Πάμε να κάνουμε, Στέλιο Παπαντονίου, το πρώτο break, να επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-888 από το σταθερό σας, στο 6945-287-888 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση, και οι ντροπαλούλιδες που είστε πολλοί και οι κρυφούλιδες που ακούτε την εκπομπή που είστε άλλοι τόσοι πολλοί, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αν θέλετε, το σχόλιο σας και αποστολή στο 54526. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είναι μία από τις νίκες που αγαπάω περισσότερο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μία ομάδα καλά προετοιμασμένη, οργανωμένη, επικίνδυνη και με σωστή επιθετικότητα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Καταφέραμε να σκοράρουμε τον γκολ, ακόμη αν ήταν μία μεγάλη μάχη και ήταν μεγάλο το κίνητρο παίζοντας απέναντί μας. Στο δεύτερο μέρος, ακόμη και αν δεν απειλήσαμε πάρα πολύ, είχαμε τον έλεγχο, ήρθε και τον γκολ. Είναι μία σημαντική νίκη, δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για το ακυρωθέν γκολ του Τσούμπα Ακπόμ, αντέδρασε έτσι έντονα για τη φάση του γκολ. Δεν ήταν λίγα εκατοστά το λάθος. Είναι τουλάχιστον 5 μέτρα. Δεν είναι 5 μέτρα, είναι 4-3 σίγουρα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι κάποιος ήρθε εδώ με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πόσο άδικο τώρα μπορεί να έχει πάνω σε αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Έχει άδικο. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Τι έβλεπες εσύ, καμπούρι. Κανα κομμενάκι έβλεπες να πούμε στην κερκίδα που φορούσε κανένα μίνι φουστάκι και φαινόταν το βρακάκι του. Και δεν είδες 4 μέτρα καλυπτόμενος τώρα ο Ακπόμ. Τι έβλεπες δηλαδή, κανένα κιλοτάκι κοιτούσες να πούμε από κανένα στριγκάκι. Ακόμα και αυτό να κοιτούσες να πούμε, θα το έβλεπες τέτοιο offside. 9.000 μοιοπία έχουμε, εμείς δεν το βλέπαμε. Να πλάκα μας κάνετε μόνο τώρα. Να... Δηλαδή έχει άδικο σε αυτό που λέει τώρα ο Λουτσέσκου. Σίγουρα δεν μιλάμε για ανθρώπινο λάθος. Όσον αφορά για τη μεταγραφή του Νίκου Καρέλη, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κίνηση. Λέει ο Καρέλης δεν είναι το απόλυτο center forward, μπορεί να παίξει όμως σε άλλες θέσεις. Τον είχα δει και στο Παναθηναϊκό και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Για τους ελεύθερους παίκτες και αν πρόκειται να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για κάποιον, να αποκτήσουμε ποιον. Αφού όλοι αυτοί οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι να προσφέρουν άμεσα. Για να είναι έτοιμοι πότε, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και για τις αντιδράσεις του φίλου του Πανιωνίου δεν έκανα κάποια χειρονομία, απλά πανηγύρισα την νίκη της ομάδας. Ζητώ συγγνώμη αν κατάλαβαν κάτι διαφορετικό. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θέλω λίγο να. Αφού πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287-388 μπορείτε να καλείτε. Εδώ είμαστε για να τα πούμε. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Θέλω λίγο τις δηλώσεις του Κυριάκου. Η τοποθέτηση του επικεφαλής του γραφείου τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Κυριάκος έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Αν πω αυτά που σκέφτομαι, θα χάσω το δίκαιο μου σε κάποια εισαγγελική αίθουσα. Θα φταίμε οι παράγοντες που χαλάμε το πρωτάθλημα, γιατί τα λάθη είναι ανθρώπινα κτλ. Τα λάθη όμως πληρώνονται και ο κύριος Καμπούρης πρέπει να βγει από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης ως πρώην διαιτητής. Εξαφανίστε τον. Με τον ίδιο τρόπο που εξαφανίστηκαν και οι υπόλοιποι της λογικής του.
ας πάει στην ένωσή του να τον αποθεώσουν σεμνά και ταπεινά. Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά πέθανε προσπαθώντας. Άξιος. Ήταν η τοποθέτηση του γραφείου τύπου της ΠΑΟΚ Κυριάκου. Μάλιστα. Καιρό είχαμε τον ακούσουμε τον Κυριάκο. Καλά έκανε και τα είπε. Νομίζω ότι χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι μόνο να βγαίνει και να μιλάει. Εδώ βγήκανε, βγάλανε ανακοίνωση οι της ΑΕΚ, οι εκπρόσωποι τύπου της ΑΕΚ και είπαν ότι για ένα ολοκάθαρο πέναλτι και ένα ολοκάθαρο γκολ βγαίνουν λέει και γίνεται, κάνουν λέει ντόρ και τα λοιπά. Έκαναν και. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Έκραξαν και στο σελίδα, γνωστή στο σελίδα. Ναι, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν έτσι. Και κάποιες άλλες στους σελίδες, κάποια άλλα site. Το έκαναν μούχτι. Ναι, αν μπράβο. Ούτε καν έγινε αναφορά. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε τις γραμμούλες. Καρφιά από τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος λέει φέρνει ακριβούς και καλούς ποδοσφαιριστές και τους σκοτώνουν με αποφάσεις. Νέα καρφιά από τον Γιώργο Σαββίδη αναφορικά με την υπόδειξη του Καμπούρη και μήνυμα στον Τσούμπα Ακπόμ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, μισό λεπτό να διαβάσω. Λοιπόν, έγραψε ακριβώς ο Γιουργάκης Σαββίδης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνει καλούς και ακριβούς παίκτες σε ένα πρωτάθλημα όπου ένας άνθρωπος μπορεί να τους σκοτώσει με τις αποφάσεις τους. Τι να πεις. Τσούμπα Ακπόμ. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια ιστορία που θα διηγήσει στα παιδιά σου κάποτε. Είναι η ανάρτηση που έχει σηκώσει πριν από λίγο ο Ιος Σαββίδη. Και μετά το τέλος του αγώνα έκανε ακόμα μια ανάρτηση που λέει μια, όσοι εμπλέκεστε σε αυτό εδώ πρέπει να φύγετε. Τροπή σε όλους σας. Σύντομος και περιεκτικός. Ωραία. Πάμε στις γραμμές γιατί περιμένουν οι φίλοι. Ναι. 2310 287 888. Οι γραμμές είναι δικές σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σας. Ναι. Εσείς είστε. Εγώ. Ναι, φίλε, ναι. Καλησπέρα, ο Τάσος είμαι. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τασούλη. Γεια σου, Τάσο. Το παλικάρι που είναι μαζί σου. Ο Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Απορέσπινο. Ναι, Τασούλη. Φωνάει το κεφάλι μου, πονάνε τα μυαλά μου, λοιπόν. Εντάξει, χαρτίρια για την νίκη όπως ήρθε. Εγώ θα πω πάλι αυτά που είχα πει. Η ομάδα είναι προστάτευση από την ίδια μας τη διοίκηση, πρώτον. Δεν γίνεται, συνεχίζω να σφυρίζω ο Κομίνης στην πρώτη αγωνιστική που την άξει στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται αυτός ο Λάιτσμαν που διάβαζα όλη μέρα για αυτόν τον τύπο να βγάζει τέτοιες αποφάσεις, να φεύγει μόνος στα αποδυτήρια. Και ο μόνος που του την έπεσε από όλο το τίμα και την ώρα του πάω και είναι ο Λουτσέσκου προς τιμήν του. Δεν θα ξαναπώ τίποτα για τον Ρουμάνο. Και ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης από πίσω γενικώς. Είχαμε και συνέχεια. Ναι, μετά εγώ τα θέλω όλα αυτά μπροστά. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα μας δεν προστατεύεται. Βλέπω ότι όλοι οι άλλοι έχουν σκυλιά που γαβγίζουν εδώ και χρόνια, έχουν θεωρίδες, η ΑΕΚ έχει να μην πω ονόματα. Ξέρουμε όλοι ποιους έχουν και τι κάνουν. Ακόμα και το πρωτάθλημα το χάσα έτσι πέρσι, που ορμήξανε αυτοί όλοι, ορμήξανε μέσα στην τούμπα και γύρισε ο άλλος απόφαση. Γύρισε απόφαση σφύριγμα που έδειξε σέντρα. Με ένα λάιτσμα που έδειξε σέντρα, με ένα διατή που έδειξε σέντρα, γυρίσαν απόφαση σφύριγμα μετά από 5 λεπτά. Ο Σαββίδης μπήκε μέσα, αυτό που έκανε δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι με το πιστόλι και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι παίζεται και γύρω από αυτό. Βάλε λίγο μια ανατελεία, είναι κάτι που. Βάλε λίγο μια ανατελεία. Να τελειώσω. Βάλε μια ανατελεία να πούμε. Ωραία, κάτι βάζω. Σημαντικό. Ναι. Για να σου λέω, βάλε μια ανατελεία, βλέπει εσύ διακόπτω, είναι κάτι σημαντικό. Μου το έδωσε ο Στέλιος, πρέπει να το πούμε. Α, ναι, πες. Λοιπόν, ξέρω. Κάποιο συγκεκριμένο site, το Sport 24, ναι. Γράφει ο ΑΚΠΟΠ στο 88 είναι live που κάνουν όλα τα site. Το Sport 24 λοιπόν λέει στο 88 ο ΑΚΠΟΠ πάει την μπάλα έξω στον Κάνιας, ο Ισπανός κάνει το shoot εκτός περιοχής. Ο τερματοφύλακας απομακρύνει, ο ΑΚΠΟΠ κάνει το shoot με τη μία, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά ο ΑΚΠΟΠ είναι offside και το goal δεν μετρά. Αν είναι δυνατόν, το Sport 24 λέει ότι ο ΑΚΠΟΠ είναι offside. Και ακόμα υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτά. Εγώ αυτό που είπα. Εγώ μπείτε να το δείτε, αν νομίζω ότι λέμε ψέμα. Τώρα μου το έδειξε ο Στέλιος. Είμαι σκασμένος. Ανέβασε τις πρώτες πτήσεις. Ήμασταν στο μαγαζί εδώ πέρα, είμαι σκασμένος. Δηλαδή δεν γίνεται να κερδίζει η ομάδα μου 0-1 και εγώ να είμαι στεναχωρημένος γιατί δεν μπορώ να προστατευτεί η ομάδα μου. Δεν μπορώ να ξέρω ότι ο πρόεδρος που είναι στον ΠΑΟΚ έχει δώσει τη χορηγία για να ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα, όποιο και να είναι που λέγεται Super League, Super League, ό,τι είναι, και συνεχίζει να δίνει τη χορηγία που εμένα μου κλέψανε πέρσι στο πρωτάθλημα με τον τρόπο που το κλέψαν και συνεχίζει να δίνει τη χορηγία. Να τραβήξει τη χορηγία, ρε φίλε, να σταματήσει το πρωτάθλημα. Να μην γίνει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει πού είναι η δύναμή του, ποιος είναι, τι είναι. Δεν γίνεται να μπαίνει ο Μελισανίδης πέρσι στη μέση σεζόν να πηγαίνει να βρίσκει τον Πορτογάλο
τον αρχιδιαιτή και να αλλάζει από εκεί και πέρα όλο το σκηνικό και να γίνονται αυτά που έχουν γίνει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και να λέει ότι εγώ φέρνω παίχτες. Και πού τα βάζεις τα λεφτά σου. Δηλαδή ρε φίλε, εσύ ήρθες τώρα από τη Ρωσία με τόσα φράγκα και έχεις βρει ένα βαρέλι δίχως πάντο και πρέπει να πετάς τα λεφτά σου. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Και εμείς τι είμαστε, πρόβατα. Νομίζω ότι τρώμε εμείς όλο αυτό το πράγμα. Σοβαρά τώρα. Τι θες να εννοείς δηλαδή. Δεν, ό,τι είπα, είπα. Κατάλαβες. Ονοώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ αυτή τη στιγμή σαν επιχειρηματίας έχω δύο μαγαζιά. Εγώ τα κάνω κουμάτω τα μαγαζιά, φίλε. Δεν αφήνω κανέναν εκεί μέσα να μου κάνει κουμάτω. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτό που γίνεται αρέσει ο Σαββίδη. Και τι κάνει. Τι μπορεί και να κάνει. Κάνει, ρε, τι μπορεί να κάνει. Εσύ πες τι μπορεί να κάνει. Να τραβήξει τη χορηγία, ρε φίλε, να μην γίνει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα και να τραβήξει τη χορηγία πάλι θα γίνει. Και δεν, ωραία, ας γίνει όπως ένας, ας πει ο τύπος ότι εγώ δεν μπορώ να βάζω λεφτά, ρε φίλε. Αλλά δεν μπορώ να φέρνω παίξει και να βάζω λεφτά, γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε μπορώ να βλέπω την ομάδα μου σε αυτό το κανάλι που λέγεται Nova και να βλέπω αυτή την αντιμετώπιση. Έχει και αυτός δικό του κανάλι. Να πάρει την ομάδα στο δικό του το κανάλι. Ναι, αυτά όλα θέλουν λίγο χρόνο για να γίνουν, έτσι. Απ' έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Αλλά όταν μπεις μέσα ίσως να μην μπορείς να κάνεις και εσύ τίποτα. Και εγώ κάπως έτσι τα έβλεπα, αλλά είναι με κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην τα γνωρίζουμε. Δηλαδή τι θέλουμε να παίξουμε από το χώρο, ότι αυτοί είναι πιο δυνατοί, άρα και ο Μελισσανίδης είναι πιο δυνατός και κάνουν το κουμάντο και παίρνουν τα πρωταθλήματα στα χαρτιά και στα κόλπα και στις διατησίες όπως τα παίρνουν. Άρα εμείς που τρέχουμε και φωνάζουμε και αρρωσταίνουμε, είμαστε πλάκες. Θα σου πω κάτι απλό. Ο Μελισσανίδης είναι 40 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Ιβάν Σαββίδης 5. Και αυτοί όλοι που έχει γύρω του εκεί πέρα. Ο Μελισσανίδης έχει πάρει 3 πρωταθλήματα ακόμα παλαιότερα, δεκαετία 90, με τον ίδιο τρόπο. Ξέροντας πάρα πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας. Και ο Σαββίδης πάει με το σταυρό στο χέρι. Άρα όλοι αυτοί που είναι γύρω από το Σαββίδη είναι κοράκια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλώς θέλει χρόνο. Και άμα γυρίσεις και στον Ολυμπιακό, ο Κοκαλής όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, έκανε καμιά πενταετία για να πάρει. Πώς έκανε, θες να σου πω ότι έκανε 3 χρόνια. Ο Σαββίδης ξέρεις πόσα χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ. Κοίτα τι έχει βάλει ο Σαββίδης σε αυτά τα χρόνια που είναι. 7 χρόνια είναι. Ωραία, Τάσο, να φύγει ο Σαββίδης. Όχι, δεν είπα να φύγει, Τάσο. Δεν είπες να φύγει, να το βάζεις χέρι, ρε φίλε. Λες και ο Σαββίδης θέλει να γίνεται αυτά τα πράγματα. Να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει, ρε φίλε. Πώς δεν πρέπει, ρε φίλε, να την κάνει παραπάνω. Σήμερα ξέρεις κάποιος με ρώτησε. Μου λέει δηλαδή θες να πάρεις 2 πέτσεις απέναντι. Ναι, ρε του λέω, θέλω να πάρω 2 πέτσεις απέναντι, ρε του λέω. Εμένα του λέω 40 χρόνια με πηδάνε, με έχουν εξεσκίσει όλοι και τι θες εγώ να πηγαίνω με το σταυρό στο χέρι και να κάθομαι να με παίζουν κιόλας, να μου πουλάνε και τρέλα. Στον τρελό τρέλα δεν πούλησε κανείς, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι, φίλε, τα πράγματα. Έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Πήγε ο άλλος και έπιασε τον αρχιδιαιτή να πάει κι αυτός, ρε φίλε, που είναι η δύναμή του. Αυτά, τέλος πάντων, καλή νύχτα. Γεια σας. Τσάω, τσάω, τσάω. Κοίταξε, όλοι σκασμένοι είμαστε. Όλοι νιώθουμε αδικημένοι, όλοι νιώθουμε αυτό το αίσθημα που έχεις εσύ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό που σκέφτομαι εγώ και εσύ από την απέξω. Τη δυναμική που χρειάζεται ο καθένας για να μπορέσει να παραβρεθεί και να είναι ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν σου μιλάω για το πρωτάθλημα Αγγλίας, Ιταλίας, Γαλλίας που είναι προηγμένα και έτσι φωτός μπροστά μας. Το ελληνικό πρωτάθλημα που όλοι ξέρετε τι γίνεται. Χρειάζεται, φίλε, πολλά περισσότερα από όσα νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Από όσα φανταζόμαστε και θέλουμε. Άλλο το τι θέλω, άλλο το τι μπορώ, άλλο το τι ισχύει και άλλο το τι θα καταφέρω με αυτά που μπορώ. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σου. Θοδωρής Ανόδωρο, τι κάνουμε. Γεια σου Θοδωρή. Έλα, καλά είμαστε. Στελάκι, πώς είσαι. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τελευταία εκπομπή σήμερα, μας χάλασε λίγο ο Τάσος με αυτό που μας είπα, αλλά εντάξει. Δεν γίνεται φίλε, είναι απόβαση του σταθμού. Εμείς εδώ είμαστε φιλοξενούμενοι. Υπάρχει το βήμα, θα είναι καθημερινό το βήμα. Απλά θα είναι με συμπαραγωγό, όχι παόξι, έτσι. Με αλλά... την κελαϊδίστρα εκεί τον Αριανό να πούμε. Ναι, μην χαρακτηρίζεις όμως. Το ντρόλινγκ, συγγνώμη, ναι, το παίρνω πίσω, ένα καλό. Πάμε να φτιάσουμε, ρε παιδιά, τα πράγματα από ένα οπτικό πεδίο τώρα, γιατί ναι. Ακούω και τους... Πάμε. Καταρχήν, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μελισσανίδης ή κάποιος άλλος είναι καλύτερος παράγοντας. Δεν ζηλεύω τη βρωμιά πρώτα απ' όλα. Είναι βρωμιάριδες, τι να κάνουμε. Πάνε στο αλήτικο, στο πρόστιχο, στο από πίσω. Τον Τασούλη αυτό τον έλεγα προ λίγο. Δεν το ζηλεύω ρε Τάσο αυτό. Εγώ κοιτάω αυτή τη στιγμή ότι έχω κάνει την καλύτερη ομάδα και το γνωρίζουν όλοι παντελονίσια όμορφα, παοξίδικα και θα πάω να τα πάω για τα παιχνίδια έτσι. Τα ελίγη και το διαιτή μαζί θα πάρω. Αυτό να δούμε και θα είμαστε πιο περήφανοι στο τέλος γιατί φέτος θα το πάρουμε το πρωτάθλημα.
Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο Χωριάδης που κατεβαίναμε πέρσι, αν θυμάσαι, στον πρώτο γύρο δεν μπορούσαμε να κάνουμε νίκη εκτός έδρας. Φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική στην Ξάνθη και πήραμε το πρώτο. Έξι μάτσε δεν είχες νίκη. Έτσι. Ακριβώς. Και φέτος που είχες πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, γιατί η ομάδα φορμαρίστηκε και στήθηκε για να περάσει στους ομίλους του Champions League, έδωσε μεγάλο αγώνα και μεγάλα τρεξίματα, παιδιά, έτσι. Εγώ τα φοβόμουν τα πρώτα δύο μάτσα αυτά πάρα πολύ, γιατί ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να τρέξει. Στο πρώτο 20 λεπτό, ας πούμε, φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν νευρικός γιατί δεν είχε τρεξίματα. Κάναν κάποια συντήρηση δυνάμεων οι παίκτες, γιατί δεν μπορούσαν να το πάνε το παιχνίδι σε box-to-box, σε ροντέο. Οι δύο εβδομάδες φυσικά βοηθάνε τώρα, το ήξεραν και οι προπονητές και το team, έτσι. Αλλά αυτά τα δύο παιχνίδια έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τα πάρει. Αυτό που δεν μου αρέσει που ακούγεται, σαν επαγγελματική νίκη. Έπρεπε δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει στη Θησιά να κερδίσει. Ήμασταν και λίγο υπερόπτες, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε ο ΠΑΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει έπαιξαμε μπάλα, μπορέσαμε, κερδίσαμε. Κάναμε και ευκαιρίες. Τώρα αυτό που να δουν οι υπόλοιποι και όχι να δουν ότι πρέπει να κάνει ο Σαββίδης και να πιάσει το διαιτητή και να πιάσει το... Όχι ρε παιδιά, πιάσει κανέναν. Εμείς θα πιέσουμε, θα φωνάξουμε φυσικά έτσι, να καθαρίσουμε την αλητεία, αλλά δεν πάει να γίνουμε αλήτες για να καθαρίσουμε την αλητεία. Εμείς θα φτιάξουμε ομάδα, έχουμε φτιάξει ομάδα και φέτος θα το πάρουμε και θα μας προσκυνήσουν. Γιατί θα το πάρουμε τα ελίκη. Και έχουμε μέσα, υποδεχόμαστε ΑΕΚ, όχι, παίζουμε πρώτα με ΑΕΚ και μετά με Ολυμπιακό, έτσι δεν πάει το πρόγραμμα. Ναι. Ωραία. Ναι. Τουλάχιστον τους έχουμε κοντά σε αυτό το γύρο να μπορούν να μας κάνουν τα περσινά. Είμαστε και εμείς φιλιασμένοι. Δύο στα δύο δεν μπορούν να κάνουν. Ολυμπιακό εκτός τον έχεις νομίζω. Ναι. Στο Καρεσκάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μας φτάνει. Τη χάρτινη θέλω εδώ μέσα να ξεβουβουλιάσω και άσως μετά να φαγωθούν οι δύο μεταξύ τους. Ο Ακπό μ' άρεσε, ο Center Four. Δυνατό παιδί, ψηλό, γρήγορο. Φαίνεται να θέλει να μπει μέσα στις φάσεις. Εγώ μπορώ να πω ότι θέλω να τον δω έτσι να παίξει ένα 90 λεπτό ολόκληρο. Φυσικά θα έχουμε και κύπελα, έχουμε και πρωταθλήματα έτσι και UEFA. Δυστυχώς UEFA. Θα το δούμε όμως. Ωραία. Αυτά. Έγινε, αυτά είναι. Έγινε αγορινά. Λοιπόν, Πέμπτη είμαι Θεσσαλονίκη για μια ημέρα. Θα σε δω το βράδυ. Πέμπτη έχω εκπομπή. Όλη την εβδομάδα έχω εκπομπή. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Από αύριο ξεκινάμε 8 με 10. Εδώ ναι. Θα είμαι. Εδώ θα με βρεις. Εντάξει, έλα από εδώ να φύγουμε 10 η ώρα να πάμε να γίνουμε καλά. Εντάξει, οκ. Άντε τα φιλιά μου. Γεια σου. Γεια σου. 23-10-2-87-8-8-8 οι γραμμές είναι ανοιχτές, οι ντροπαλούλιδες και αυτοί που κρυφακούν την εκπομπή και ντρέπονται. FM και ενώ το μήνυμά τους και αποστολή στο 54526. Μπράβο Στελάρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ συμφωνώ με τον προηγούμενο, όχι με τον κύριο που μίλησε τώρα από το ανώτερο. Με τον πιο προηγούμενο. Από το πιο μπροστά, το Ρέτινο. Το όνομά σας αν θέλετε. Εύη. Η Εύη. Μα γιατί κυρία Εύη συμφωνείτε. Να σου πω γιατί. Ναι. Λοιπόν, αυτά που είδατε σήμερα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι... Εγώ πιστεύω, βλέπω μία από τα ίδια για χειρότερα. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα πάθουμε ό,τι πάθαμε. Εγώ να σας αντιστρέψω αυτή λίγο την ερώτηση. Αποφασισμένη. Να πω κάτι άλλο. Να σας αντιστρέψω αυτή λίγο την ερώτηση αυτή που κάνατε και να πείτε ότι αγαπάτε. Το Μασούρα το μ' ακούτε. Τελευταία στιγμή έπαιρνε το γκολ, θα μιλούσαμε έτσι τώρα. Μ' ακούτε κυρία Εύη ή θέλετε να κάνετε μονόλογο να μην μιλήσω. Όχι, αλλά εγώ πήρα να πω κάτι. Πρέπει να το πω αυτό που πήρα. Δεν σας είπα να το πείτε, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση κι εγώ. Για πες μου. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ο Σαββίδης όταν ο επόπτης σηκώνει 4 μέτρα καλυπτόμενο παίκτη του ΠΑΟΚ offside. Δηλαδή είναι αυτό που λένε... Είσαι εσύ ο Σαββίδης κυρία Εύη, τι θα έκαμνες. Ναι, εγώ λέω άλλο τώρα. Εγώ σας ρωτάω αυτό να μου πείτε και πείτε μου το άλλο. Κατόπιν τούτου δεν πρέπει να βλέπουμε να μην ασχολούμαστε με το άθλημα. Όχι, σας ρωτάω εσείς, είστε ο Ιβάν Σαββίδης, έχετε κάνει την επένδυση... Τη μεγάλη οικονομική επένδυση στον ΠΑΟΚ και έχετε βάλει τα κεφάλαιά σας και σας φυρίζουν έτσι. Θα λέτε ή δεν τύπατε τον άλλον. Σας είπε για την Νόβα, σας είπε και αυτά δεν γίνονται. Σας ρωτάω κάτι κυρία, μπορείτε να απαντήσετε. Άμα δεν μπορείτε, πείτε δεν μπορώ. Δεν είμαστε ο Ιβάν Σαββίδης. Το σέβομαι. Ποιος είναι αυτός. Έτσι ακριβώς. Δεν είμαστε ο Ιβάν Σαββίδης, είμαστε ο λαός του ΠΑΟΚ. Τι σχέση έχει ρε παιδιά ο λαός του ΠΑΟΚ με το που σηκώνει ο άλλος 4 μέτρα offside. Άρα αυτό που είπε το παιδί πριν, ότι θα υπερκερδίζουμε και τους διαιτητές, δεν είναι εφικτό. Εάν αυτό που λέτε είναι έτσι, εγώ το δέχομαι. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι εφικτό τότε να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Όχι, σήμερα τους κέρδισε τους διαιτητές. Πώς θα τους κερδίσει. Τους κέρδισε σήμερα. Εγώ σου λέω ότι έμπαινε τον κόλπο δεν θα ήταν ένα. Κυρία Εύη, εσείς μιλάτε με το αν και εγώ σας μιλάμε για γεγονότα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ το κέρδισε. Παρατρίχα δεν έγινε. Ναι, με υποθετικό σενάριο είναι αυτό όμως. Δεν είναι υποθετικό.
Σήμερα την γλιτώσαμε. Θα την γλιτώνουμε, θα είμαστε πάντα έτσι τυχεροί. Λοιπόν, τι θέλετε, θέλετε να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης? Όχι, προς Θεού. Εντάξει, καληνύχτα σας τότε. Καληνύχτα σας και εσάς και τον κύριο τον υποβολέα από μέσα. Στον επόμενο φίλο. Άντε να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Σας ρωτάμε τι θα κάνατε ρε στον Ιβάν Σαββίδης και δεν απαντάτε. Να μην κάνουμε τον έξυπνο και τον πονηρό στο ράδιο. Να έχουμε επιχειρήματα και να έχουμε τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Όχι μόνο να βγαίνουμε να μιλάμε για να μιλάμε και να λέμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Τι θα κάνατε ρε στον Ιβάν Σαββίδης λοιπόν και είχατε αυτό το καμπούρι και σε σφύριζε 4 μέτρα offside. Ενώ έχει σταματήσει και μια φάση ολοκάθαρη του Πρίγιοβιτς που έπρεπε να μπει και εκείνο γκολ. Τι θα κάνατε? Τι να κάνει ο Σαββίδης όταν ο άλλος εχθές δίνει ο Θεσσαλονικός διαιτητής πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ ανύπαρκτου? Τι πρέπει να κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Σας ακούω. Καλησπέρα. Γεια και χαρά. Γεια σου λάρετε. Είμαι ο λαός του ΠΑΟΚ και θέλω ο Σαββίδης να κάνει ό,τι μου αρέσει. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Είμαστε 100 χρόνια πίσω δηλαδή σε μερικές απόψεις. Αν δεν τα κάνει, σημαίνει ότι δεν κάνει. Δεν είναι σωστός. Δεν είναι τίποτα. Ουσιαστικά στη ζωή δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός από τη ζωή, την καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει αδικία. Δεν αδικούμαστε. Μας αδικούν μέχρι αηδίας. Και να σας βάλω το πρώτο παράδειγμα, γιατί άκουσα το φίλο που είπε ότι είναι επιχειρηματίας με δύο καταστήματα και κάνει ό,τι γουστάρει. Αναστάση, έχεις, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή είσαι με... Ήμουνα πολλά χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας. Πολύ ωραία. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος είναι αυτή τη στιγμή, του παίρνουν τα 2/3 από τα κέρδη. Τα βαζιλίκη, ναι. Τα βαζιλίκη. Λοιπόν, τι κάνει κάποιος τώρα που του παίρνουν τα 2/3 από τα κέρδη? Κλέβει. Να μου πει δηλαδή όποιος είναι επαγγελματίας. Αναγκαστικά θα κλέψει την εφορία, δεν θα κόβει αποδείξεις. Τι μπορεί να κάνει? Ό,τι και να κάνει όμως θα είναι έτσι. Τι θα κάνει? Όχι, να... δεν μπορεί να ανατρέψει μόνος του την κατάσταση. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν μπορεί. Κανόνες που σου τους βάζει κάποιος άλλος. Εσύ τι κάνεις τώρα? Ή τα παρατάς, εκτός και όπως είπε ο φίλος, να τα παρατήσει ο Σαββίδης, γιατί άκουσα να μην βάζει χρήματα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην τελική. Τι θέλουμε από τη ζωή μας? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, γιατί πραγματικά πρέπει κάποια ώρα να συνειδητοποιήσουμε τι θέλουμε, είναι ότι όταν κάποιος έχει χρήμα, αντέχει όσες παλιάρες και να του δώσουν. Γιατί την εξουσία την έχουν οι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα? Στην Αθήνα είναι η εξουσία, ρε παιδιά. Και τώρα το μαθαίνουμε. Και εγώ αναρωτιόμουν γιατί ο Τίγρης, που τον λένε Γατούλη, δεν έκανε μεταγραφές φέτος. Τι κάνει μεταγραφές? Όταν έχει ξανά κομμένη να σφυρίζει, το διαιτητή που ανατείναξε το πρωτάθλημα το περσινό και το έκανε δώρο στη χάρτινη ΑΕΧ, έτσι, και όταν βλέπουμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές Θεσσαλονικιό διαιτητή Παπαδόπουλου να δίνει αυτό το αστείο, το ανύπαρκτο, το ξεφτιλέ πέναλτι στον Μάνταλο, τον οποίο πρέπει να τον έξει το σπυράκι να πούμε και να πέσει ο άλλος κάτω, εντάξει, και σήμερα ακυρώνουν 4 μέτρα καθαρό γκολ, offside λέει, το έδωσε υπέρ του Πανίου, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή τα μηνύματα τις δύο πρώτες Κυριακή αγωνιστικές θα στέλνουν με τη μία. Η Αθηναϊκή Κυριακή να σου λέει τι. Εδώ το Sport 24 γράφει ότι είναι offside. Το Sport 24 το ανέβασα τώρα, το ανέβασα στο τέλειο στις πρώτες πτήσεις. Μπείτε μέσα στο Facebook να δείτε, στις πρώτες πτήσεις πληκτρολογήστε. Ναι, αλλά τι λένε τώρα, ξέρεις. Να μην ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Γιατί ασχολούμαστε με τους διαιτητές? Την προηγούμενη Κυριακή γιατί ασχολιόσασταν με τους διαιτητές επειδή ήταν για τον ΠΑΟΚ? Ναι, είπα, περίμενα κάποιον φίλο του Άρη ή του Ηρακλή σήμερα να βγει να μας πει αν είναι πέναλτι της ΑΕΚ ή αν είναι καθαρό γκολ, αν είναι καθαρό γκολ του ΑΚΠΟΜ. Κανένας, ούτε μισός. Ούτε μισός. Αλλά την προηγούμενη αγωνιστική όλοι ευαισθητοποιήθηκαν για το πέναλτι που ήταν και καθαρό του Πρίγιοβιτς. Έλα στην Ελλάδα. Μα μονάζει για όλα δικά τους είναι. Αλλά αυτή την προπαγάνδα πρέπει κάποια ώρα την ισορροπήσουμε. Εκεί μπορεί να κάνει κάτι. Θα κάνει μια αθλητική εκπομπή, ίσως μια φορά την εβδομάδα. Για μένα πρέπει να κάνει και μια καθημερινή. Πρέπει να κάνει να έχει παρουσία και να μπορεί να βάζει έναν άλλο λόγο. Να μπορεί να ισορροπήσει λίγο αυτό που συμβαίνει. Γιατί 5 εκατομμύρια κόσμος κάτω στην Αθήνα ακούει μόνο αθηναϊκά μέσα, τίποτα άλλο. Και επειδή αυτό το πράγμα συμβαίνει τραγικά, έχουμε speaker. Μπράβο τους. Και Παναθηναϊκό όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί το Παναθηναϊκό τον έκανε Μπαρτσελόνα τώρα που έπαιξε. Ναι.
και Αριανό όταν παίζει ο Άρης, είχε τον Τραπεζανίδη, μπράβο τους και καλά κάνουνε για τον μεγάλο λαό που μαζεύτηκε στο Καφταζόγλιο κτλ. Φτάσαν στο σημείο να τελειώνει το παιχνίδι, να τέλειωσε δηλαδή το παιχνίδι και να ξαναβάζουνε εικόνα και βίντεο στο ξεκίνημα με το χειροκρότημα. Μάλιστα. Για να δείξουνε το λαό. Και καλά κάνουνε, δεν είναι κακό για μένα, αλλά αυτό το ίδιο το στυλ πρέπει να το έχουν όλες οι ομάδες. Ή τουλάχιστον αυτές που μπορούν να το έχουν. Ας το κάνουμε και εμείς λοιπόν, γιατί εμείς σε αυτό υπολοιπόμαστε. Υπολοιπόμαστε και χρειάζεται πάση θυσία να προβάλλουμε τουλάχιστον τη θέση μας. Γιατί κανείς δεν την προβάλλει. Σωστό, να είσαι καλά. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλαρέτη. Απλώς αυτά πάνε όποτε μας συμφέρουν. Δηλαδή οι αντίπαλοι κυρίως, οι αντίπαλες ομάδες, τόσο οι πολίτες όσο και της Αθήνας, σχολιάζουν και επικεντρώνονται σε θέματα όταν βολεύει την ομάδα τους. Και όχι, δεν είναι το βλέπουν αντικειμενικά. Είναι απλά τα πράγματα, Στέλιο. Είναι απλά τα πράγματα, Στέλιο. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο μάτς με την Τρίπολη του Πρίγιοβιτς και έχει γίνει τόσο ντόρος και από τον Παντελίδη και από τους συμπολίτες και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, τον Καράπαπα και από όλους. Και επηρεάζονται οι πάντες και τα πάντα και την επόμενη αγωνιστική παίρνει αυτό το ανύπαρκτο πέναλτι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που την κάνα δώρο το πρωτάθλημα πέρσι στα δικαστήρια και η ΑΕΚ που έπαιξε με κάποια Βίντ, κάποια Βίντι για να πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Μπενφίκα. Απλά είναι τα πράγματα. Και όταν ο ΠΑΟΚ πέρασε Βασιλεία Σπαρτάκ Μόσχας και πήρε θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Πορτογαλία από τους αετούς Λισαβόνας με 1-1, σφίχτηκαν ο Κομίνης με τον Αρετόπουλο. Και την παρέα την κίτρινη. Την κοκκινοκίτρινη, μάλλον, για να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Σφίξαμε, λέει, παιδιά, αυτοί δεν σταματιούνται με τίποτα. Κατάλαβες. Με ανύπαρκτο πέναλτι της Μπενφίκα εκεί πέρα μέσα. Που ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήταν τυχερός, αλλά τι να κάνουμε. Έβαλε την Μπενφίκα με ένα 1-0 στο ημίχρονο. Η παρέα του γιου του Μπαρμπασάβα. Και βάλανε δύο διαιτητές, οι οποίοι σφύριξαν τα τελευταία δύο χρόνια τους τελικούς του Champions League. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Τι κάνουμε. Καλά, φίλε. Καλά είσαι. Τώρα, εγώ θα σε ευχαριστήσω για τις εκπομπές που είχατε και μας κάνετε παρέα. Να είσαι καλά, φίλε. Και εμείς ευχαριστήσουμε όλους. Και τους δύο και το άλλο το παλικάρι για μια φορά που ερχόταν. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο Χρήστος. Α, το Χρήστο, το μπάς. Ναι, ναι. Χριστάδες. Δεν μου λες. Σου. Τώρα για κάνε λίγο ποσά. Τους δικούς μου τους έτω Χρήστο του Βασπαλίου. Χρήστο Πάσπας δεν φίλε, τον ξέχασε και η δικιά του να. Οι εκπομπές τέλος Σαββατοκύριακα. Τώρα δεν ξέρω εγώ το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρο είναι ότι από εβδομάδα, όλη τη εβδομάδα, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, θα κάνουμε την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εγώ με τον Ζάχο τον Ντρούλινγκ. 8-10 και από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε Δευτέρα Παρασκευή 10-12 εγώ με τον Ζάχο. Στο Ράδιο Μαρμίτα και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα το μάθουμε μέσα στην εβδομάδα. Το καινούριο. Αντέχεις. Αντέχω, ρε. Άρα. Αντέχω. Τώρα δεν θα αντέξω. Θα τα ακούσουμε. Εδώ, άντεχα, ρε φίλε, με γουμενοπαγώνιδες, με ζαγοράκιδες, με βρίζιδες και τα λοιπά. Δεν αντέξω, μη βάζα. Δεν κατάλαβε. Δεν λέω αυτή την άποψη. Α, ναι, κατάλαβα τι λες. Και εμείς δεν έχω. Έχω χορηγό φαρμακείο, έχω πάρει Λαξοτανίλ, Ζάνα, Ξαρντάν, ηρεμιστικά. Α, είμαστε οργανωμένοι. Ναι, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Εντάξει. 4 θα καταπίνω σε κάθε εκπομπή, 20 τη βδομάδα. Θα ακολουθήσουμε. Τι είναι 20 καπάκια, μια χαρά είναι. Όταν ήρθε, ετοίμαζε τον ντουλαπάκι με τα φάρμακα. Θα είμαι σε Νιρβάνα. Απλώς θα θέλω υπομονή για υδρυνή με αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, καλή επιτυχία θα έχετε. Καλαμπουράκι θα έχουμε, καζουρίτσα όμορφη θα έχουμε. Ελπίζω να μην ξεφύγουμε. Δεν θα έχουμε τέτοια θέματα, πιστεύω, γιατί μεγαλώσαμε και λίγο, ρε φίλε. Μεγαλώσαμε και λίγο. Να πούμε λίγο. Είναι και πότε γίναμε 38, δεν το καταλάβαμε. Μικρός ακόμα. Να πούμε και διατάφτα λίγο κάτι. Ναι, Γιώργο, τρέξτε το λίγο, γιατί έχει πολλές γραμμές. Ο κύριος Σαββίδης, ναι, ναι, θα το τελειώσουμε γρήγορα. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης το μόνο μπορεί να ζητήσει το 50-50 και ξένους διαιτητές. Και το συντομότερο να βάλουν αυτό το περιβόητο βάρο. Από εκεί πέρα. Θα τους ανοιχτούμε λίγο ακόμα και πιστεύω ότι σιγά σιγά και αυτοί θα εξαφανιστούν από το ποδόσφαιρο. Αμήν. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου, Γιώργα. Να είσαι γερός, να είσαι καλά.
Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα. Έλα εσύ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για διαιτησία, το ΒΑΡ είναι από πέρυσι η δαπάνη εγκεκριμένη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μάλιστα. 8.200.000 ευρώ και κάτι ψηλά, δεν τα θυμάμαι. Γιατί ακριβώς το νούμερο. Γιατί το ΒΑΡ όμως να ισχύει με το... Μισό λεπτό. Είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων, ο ρόλος του ΠΑΟΚ, ο ρόλος της Βορείου Ελλάδος να το απαιτήσει. Εμείς το ξεχνάμε και όταν δούμε φαινόμενα σαν το σημερινό, δηλαδή μια κατάφορη αδικία του ΠΑΟΚ, τον ακύρωσαν γκολ κανονικότατο. Το πέναλτι της ΑΕΚ, το χθεσινό. Ωραία, και το πέναλτι της ΑΕΚ. Τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Θα πρέπει να γίνουν ενέργειες, να απαιτηθεί σύσσωμα από τη Θεσσαλονίκη, οι φορείς, οι παλέμαχοι, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, με πρωτοστάτη τον ΠΑΟΚ, τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι κάποια στιγμή είχε πει, ρε παιδιά, αν δεν μπορείτε να το βάλετε εσείς, το πληρώνω εγώ και να το βάλουμε. Εάν δεν μπει το ΒΑΡ, θα έχουμε συνέχεια τέτοιες εκπομπές. Και εγώ ερωτώ, εάν σήμερα υπήρχε το ΒΑΡ, ο ΠΑΟΚ δεν θα κέρδιζε 2-0. Βέβαια, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Μα τι δίκιο έχω, είναι απλά τα πράγματα. Άρα χρειάζεται ένας συντονισμός των εκπομπών, των εφημερίδων. Κάντε ένα συνέδριο πάνω σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πιέστε την πολιτεία, η διάθεση υπάρχει. Αλλά όταν δεν πιέζουμε, δεν θα το βάλουν. Η μανδαρίνη των Αθηνών κάτω, το κέντρο, το κράτος των Αθηνών, θα βρει πάλι τρόπο να το πάει πίσω. Γιατί πίσω? Σας λέω και πάλι ότι η δαπάνη είναι από πέρυσι εγκεκριμένη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αν θέλετε, εγώ που είμαι ένας απλός άνθρωπος και έψαξα και ρώτησα, ξέρετε γιατί καθυστέρησε? Για πείτε μας. Είναι ανεπίτρεπτο να μην το γνωρίζουν όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τον αθλητισμό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο εργολάβος που ή η εταιρεία που θα το εγκαταστούσε και οι διαδικασίες και τα λοιπά πήγαν πίσω. Μα τι θα πει διαδικασίες? ΒΑΡ έχουν οι Ιταλοί, έχουν οι Ισπανοί, έχουν οι Γερμανοί. Είναι απλά τα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει και εδώ. Εντάξει. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να πρωτοστατήσει ο Σαββίδης. Να πλαισιωθεί πολύ από σωστούς ανθρώπους. Και τώρα για το σημερινό. Ναι. Ο πρόεδρος μας κάλλιστα μπορεί ακριβώς αυτό το βιντεάκι, αυτό το λεπτό, δεν έχει λεφτά, να το δώσει στο Eurosport, σε όλα τα διεθνή μέσα να δουν το Ριζιλίκι. Να το προβάλλουν για μια εβδομάδα στις εισαγωγές όλων των αθλητικών εκπομπών. Να βάλει αυτή την εικόνα που έβγαλε ο Ακόμπ και ο Κυριάκος, που φαίνεται ότι είναι 3 μέτρα πίσω, αυτή την εικόνα να την πλασάρουν σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Να κατέβουμε Αθήνα, να γίνει ένα συνολητήριο. Να είστε κάτι καλά, να γίνει. Έχουμε πολλές γραμμές. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ουσιαστικά όσα είπατε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πολύ ευγενικός ο κύριος και πολύ εύστοχος. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου και σένα. Έλα, είμαι από την Ποντοϊράκλεια, ο Μιχάλης. Σε είχα πάρει όταν ήταν τύχη και εσύ πες να σταματήσεις. Η Ποντοϊράκλεια Σερών. Όχι, okay, Βασιλή, Κυλκής, Κυλκής. Κυλκής. Ποντο, ναι. Κυλκής. Αυτό, στάσου λίγο, ρε. Στάσου λίγο αυτό. Αυτό. Πες κανένα κοντινό χωριό άλλο. Ευζώνους. Α, κατάλαβα. Έλα, μπερδεύτηκα εγώ με την Ηράκλεια στη Βιρόνια. Α, μακριά είναι. Ναι, ναι. Εγώ πήγαινα στη Βιρόνια και περνούσα με το τρένο από αυτά. Μουριές, Ροδόπολη, ναι, και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Χέρσου. Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Έλα, Μιχάλη, γιατί ακούμε. Γιατί βάζουμε όλο το Σαββίδι μπροστά? Τώρα ξαφνικά, δεν ξέρω, ξαφνικά βγήκαν δύο φίλοι και φίλες και κάναν έντονη παρατήρηση στο Σαββίδη. Λες και ο Σαββίδης δηλαδή δεν έκανε αυτά που έπρεπε, δεν αντέδρασε. Μισό λεπτό, Τάσο. Μισό λεπτό. Δύο διαιτητές δεν είχε και τους πληρώνουμε εκεί μέσα. Δεν ξέρω, υπάρχουν αυτοί ακόμα, ο Τεβεκέλης με τον άλλο, αυτό δεν λέτε? Α, μπράβο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν έχει ανακοινώσει ότι οι φίλοι έχουν αποχωρήσει από την ΠΑΕΠΑ. Μάλιστα, μάλιστα. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί, ρε παιδιά? Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, παιδιά. Δηλαδή πάλι το Σαββίδη θα πάρουν μπροστά.
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα κατακάθια, τα επολύματα της πρασινοκοκκινοκίτρινης παράγκας, τα εκτρώματα, τα καρκινώματα αυτά, θέλουν μεγάλη πίστοση χρόνου για να αλλοιωθούν, να εξατμιστούν, να αφανιστούν, να μην υπάρχουν. Αλλά θα γίνει αυτό. Είναι θέμα χρόνου. Θα γίνει, το ξέρουμε ότι θα γίνει, αλλά ο δικός μας, ο Παπαδόπουλος, ποιος κυκλοφοράει. Ο Διέτης, ο χθεσινός. Α, αυτός από πού είναι, από την Ημαθία, πού με είπανε, κάπου είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Θεσσαλονίκος δεν είναι. Στο σύνδεσμο Θεσσαλονίκης είναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι, από του... κάποιο χωριό εδώ στη Βέρεια μου είπανε Ημαθία, που δεν θυμάμαι τώρα, θα σε γελάσω. Πώς θα περπατάει αυτός. Μια χαρά. Εντάξει. Μια χαρά που θα περπατάει. Ας ρωτήσει τον κύριο Γραμμένο, θα του πει λογικά. Και για τον Γραμμένο εμείς θέλουμε. Δεν πειράζει, εγώ πιστεύω η ομάδα θα κερδίζει και τους Γιάννητες. Όλη πλάκα είναι, όλη πλάκα είναι που λέγανε οι άλλοι, πήρατε την ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την ΕΠΟ. Μεγαλύτερο ανέκδοτο δεν υπάρχει από αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν όχι, υπάρχει από δεν αυτό. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα κερδίζουμε και τους Γιάννητες. Λίγο υπομονή. Πού είναι, είναι οι αγαπητοί συμπολίτες, οι κίτρινοι και οι μπλε, που ξεσκίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα να διαμαρτύρονται και να λυσάνε για το πέναλτι του Πρόγεβιτς που είναι και καθαρό? Πού είναι να πούνε για το Μάνταλο? Ναι. Και να σου πω και κάτι. Να σου πω και κάτι τώρα που είναι και πρώτη, θα το πω εγώ. Ανταγωνιστές δεν είναι στην πρώτη θέση. Ούτε, δηλαδή δεν θέλατε την ΑΕΚ να την έχετε από κάτω. Πού είστε σήμερα να βγείτε να διαμαρτυρηθείτε, ρε? Και άντε να καταλάβω τους Ηρακλειδείς που είναι σε άλλη κατηγορία. Οι φίλοι μας οι Αργιανοί γιατί δεν βγαίνουν να κράξουν το πέναλτι του Μάνταλου? Αλλά για τον Πρίγκιπ τους ξέρουν να λένε. Εγώ πώς τους ονομάζω τώρα αυτούς? Είδες κανένα post σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή από Αργιανό για το πέναλτι της ΑΕΚ? Όχι. Είδες κανένα κίτρινο site του Άρη να γράφει για το πέναλτι πέτσινο μαϊμού της ΑΕΚ? Το Χρήσαδος αύριο θα τα πει ο Χρήσαδος. Ο Χρήσαδος σιγά μην τα πει αύριο. Ναι, ο Χρήσαδος στο τέταρτο το πέναλτι του Πρίγκιπης το είχε ανεβάσει στο Λαμπάουτ Άρης. Α, μπράβο. Καταλαβες. Αυτό γιατί δεν το ανέβασε, αυτό γιατί δεν το ανέβασε. Είχε δουλειά, δεν πρόλαβε. Α, ναι. Καλά έγινε. Καταλαβες. Καλή νύχτα, τα λέμε. Γεια σου φίλε. Τσάω, τσάω. Πού είστε ρε Αργιάννη, να κράξετε το πέναλτι της ΑΕΚ που σας έπιασε στην πρώτη θέση? Ε, πού είστε? Αβαβά και Μούγκα, στη Στρούγκα. Μετά γινόμαστε κακοί εμείς. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο. Ναι, ορίστε. Έλα. Μην με κλείσεις πάλι. Να χάρεις. Γιατί να σε κλείσω? Λοιπόν, άκου να δεις. Εμείς είμαστε, λατρεύουμε τον Ιβάν. Όχι απλώς τον αγαπάμε, τον ευγνωμονούμε. Χάρη στον Ιβάν, ο ΠΑΟΚ είναι εδώ που είναι. Μας έσβησε τα χρέη, μας έκανε 1002. Δηλαδή, τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι λάθος που νόμιζες ότι τα... δεν τα βάζουμε με τον Ιβάν. Απλά είμαστε πολύ πικραμένοι με αυτά που συμβαίνουν. Και βλέπουμε, η ιδέα και μόνο ότι θα περάσουμε τα ίδια πάλι, τρελαίνομαι. Μα αυτό δεν βλέπετε, αυτό δεν βλέπουμε όλοι μας. Αυτό το παιδάκι τώρα που πρέπει, εμείς είναι μια επένδυση φοβερή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν πρέπει να πάρει ψυχολογία. Δεν είναι δηλαδή ότι χάνεις το ένα γκολ, δηλαδή ότι κερδίζεις μόνο με 0-1. Συγγνώμη τώρα κύριε, άμα αυτός ο Βλάκας έβλεπε κανένα γκομενάκι εκεί πέρα στην κερκίδα. Ε, και είδε 3 μέτρα offside να πούμε τον ΑΚΠΟ που καλυπτόταν και το σήκωσε. Τι φταίει ο Σαβίδης? Ναι, τι φταίει ο Σαβίδης, δεν με ακούτε. Άντε πάλι. Άλλο ρωτάω. Τι φταίει ο Σαβίδης γι' αυτό? Όχι, ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Προλίγο άλλα λέγατε. Εγώ είπα για τον Σαβίδη. Για όνομα του Θεού. Είπατε ότι συμφωνείτε με τον προηγούμενο που είχε βάλει χέρι του Σαβίδη. Αυτό είπατε. Όχι. Αυτά που έλεγε, όχι για το Σαβίδη. Θα βάλω τη γασέτα πίσω. Για όνομα του Θεού, δεν είπα για το Σαβίδη, πότε, τίποτα. Okay. Απλά έχει μια ένα κανάλι, το Ε, έτσι. Ας βγάλει μια εκπομπή. Ας δείχνει και από εκεί πράγματα. Δηλαδή γιατί να ακούγονται μόνο αυτοί, εμείς δεν έχουμε φωνή. Δεν πρέπει κι εμείς να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Με όποιο τρόπο γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ με μια απλή γυναίκα δεν μπορώ να πω τι πρέπει να γίνει. Αλλά απόψε έπρεπε να βγει μια ανακοίνωση, να βγουν ένα αποίξεις όλους τους σταθμούς. Βγήκε ο εκπρόσωπος. Όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτά. Τώρα έτσι βγαίνουν οι ανακοινώσεις, κύριε. Πιο πολύ τις διαβάζουν στα ίντερνετ, στα Facebook, στα Twitter, στα Instagram κτλ. Νομίζω ότι εμείς δεν στεναχωριόμαστε. Συγγνώμη λίγο. Βασίλη, εδώ 5 άτομα λένε ότι δεν ακούγεται η κουμπή ιντερνετικά. Να ξέρεις.
Κατάλαβε, Τάσο. Μην το βλέπει έτσι. Εμεί δεν έχουμε κάτι με το Ιβάν. Είναι το παν. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε Ιβάν, δεν θα υπήρχε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον άνθρωπο. Για όνομα Θεού. Καλά, αυτό έλειπε. Να έχουμε και πρόβλημα, δηλαδή. Αυτό δεν λέμε. Έλεο δηλαδή. Έγινε. Μην τρελαθούμε. Εγώ, εμεί λέμε Ιβάν και πατένουμε πλάτη. Πού είναι ο άλλο, γιατί δεν είναι μακριά σου και κάνει, παίζει τον ρόλο του υποβολέα. Ο γιο μου. Είναι απλά πολύ εκνευρισμένο με αυτό που έγινε. Ο γιο σου μιλάει από μέσα. Ναι, είναι μεγάλος, δεν είναι μικρός, είναι 44 χρόνια. Πόσο είναι? 44. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει εκνευριστεί πολύ με όλα αυτά. Ποιος δεν έχει εκνευριστεί, κύριε Εύη? Μόνο το παλικάρι σας. Όλοι έχουμε εκνευριστεί. Ότι θα περάσουμε πάλι, δηλαδή το σκέφτομαι, λέει, και τρελαίνομαι. Μέχρι να κόψω τις φλέβες μου. Να είστε καλά. Κατάλαβες, μην το παίρνετε στραβά. Όλα καλά, όλα καλά. Έγινε, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ να έχετε, καλή εβδομάδα να έχετε. Να γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23-10-287-3. Έλα ρε Τασούλη, έλα ρε παλικάρι ναι, μου. Παρακαλώ. Έλα ρε Τασούλη, έλα ρε παλικάρι μου. Τι ωραία βελούδινη φωνή είναι αυτή, δηλαδή. Άρε Τάσο, τι θα ακούσει μάλλον. Κάτσε, τι μου θυμίζει η φωνή σου τώρα εσένα. Έλα ρε αργύριση μου, φίλος του Αλέξη. Του Τσίπρα. Όχι. Αργύρης. Έλα, τι ήθελα να σε πω. Για πες, Αργύρη. Αύριο θα τα ακούσουμε όλα από το Χρήσανθο, θα μας τα πει καρτί και καλαμάρι. Ναι, ναι. Θα τα ακούσει και το βράδυ από εμάς εδώ στις 8. Χρήσανθο θα πει. Θα τα ακούσει εδώ και από μένα στις 8 αύριο με τον Τρούλινγκ εδώ. Με τον Τρούλινγκ που θα έρθει μόνο δεν με ανεβάζει την πίεση. Δεν μπορώ τον Τρούλινγκ. Αν και θα κάνεις καλή ακροματικότητα. Άμα ανεβαίνει η δικιά σου πίεση, ο Τρέγες θα κάνει. Φέρε και τον Μπουγάτσα μαζί να θυμηθούμε τα παλιά και. Τι να πω. Θα έρχεται και. Θέλω να πω κάτι. Ναι, δεν ξέρω άμα το έχει αναφέρει κανείς. Ναι. Επειδή χρόνια στον ΠΑΟ και κερκίδα έκανα, τι να πω τώρα, ναι. Κουράστηκα. Τι θα γίνει στην 4 Τάσο, σε τι κατάσταση είναι η 4, όχι από θέμα ηχητικής τέτοιας, ναι. Το θέμα του γηπέδου είναι σε καλή κατάσταση. Προχθές στην 4 όχι. Είχε 3.000 με 4.000 αμπατζίδες. Στο υπογράφω εγώ από κάτω, να βάλω το τέτοιο. Τι θα γίνει σε περίπτωση κανένα κουνήματο, Τάσο. Σαν πολλούς να είπες. 3 με 4. 3.000 όποιος ήταν στην 4 και ξέρει από 4 είχε 3.000 τσαμπατζίδες. Και πώς πέρασαν το τουρνικέ, ρε εσύ, Αργή. Πώς, Τάσο. Ναι. Έλα, ρε, μέσα στα τέτοια σου το. Εντάξει, τώρα πόσοι θα ανέβουν από πάνω, ρε φίλε. Όχι, από πάνω δεν ανεβαίνουνε. Αυτό είναι ψέμα. Οι διάδες, πόσοι θα μπουν. Μπροστά μου μπήκανε 3 διάδες. Σιγά μην πούν 3 διάδες, ρε, όλοι από τη Ρετσίνα πρισμένοι είναι, δεν χωράνε. Όχι, λάθος κάνεις, έχω μπροστά μου, τα βλέπω και κουράστηκα. Και λοιπόν, το θέμα αυτό παιδιά, πρέπει να το παιδιά, βάλτε αθλητική Κυριακή. Πήγε ο Μαρινάκης στα γραφεία του Ολυμπιακού στην Καστέλα και στον Πειραιά. Και είναι και ο Τουρέα από πίσω και έχει οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν και ανάβουν περισσούς για τον 36χρονο Τουρέα, ρε παιδιά. Δεν το χαιρέτησε ο Τουρέ το Μαρινάκι άμα δεις. Το είδα πρόβλημα. Ναι, κάτσε. Αυτός θα φύγει πιο μπροστά από ό,τι είχαμε πει για το Μυραλάς. Είχαμε προβλέψει τα γίνει το Μυραλάς. Έχω μάρτυρα το Στέλιο. Από τότε σταμάτησε και ο 0-0-3. Χάσαμε και το 0-0-3. Στην άφηξη του αεροδρόμου. Όπω φίλε, 600 κιλά είναι ο Τουρέ, τον είδες. Αυτοί τάσο έχουν και 40 πρωταθλήματα. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Εμείς τι θα κάνουμε. 44 πέτσινα. Τάσο, έλα, προχθές δε Τάσο, σε έβλεπα εκεί στο TV 100 που είσαι στη Γενέβη. Πόρε φίλε, πού το θυμηθείς. Που είσαι παιδάκι, είσαι στην κάμερα εκεί, λέει πώς περνά τα χρόνια ρε. Το 91. Πώς περνά τα χρόνια ρε. Το 21 χρονό ήμουνα, το 91 είναι. Στο τελικό λες που πήραμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Κούπα. Ναι, και πρώτη μούρη στην κάμερα είσαι ρε Τάσο. Πρώτη μούρη, αγκαλιά τον Μπρέλεβιτς, τον έβαλα κασκόλ, το φίλησα και είχα πει και κάτι στον πολίτη έτσι, λατρευτό. Δεν άλλαξε Τάσο καθόλου φυσικά. Μόνο τα γυαλιά άλλαξα, έβαλα πιο λεπτά. Τα γυαλιά άλλαξα. Άντε, καλή επιτυχία. Γεια σου, Καντάσου μου. Γεια σου, γίγαντα. Πάμε και στον επόμενο και τελευταίο φίλο ακροατή για σήμερα, γιατί είναι 12:03. Καλησπέρα. Έλα, Τάσο, εγώ είμαι. Ναι, εσύ, φίλε. Τολοθέος και τυχερός αγάπιος. Γεια σου, ρε αγάπη, τι κάνεις. Καλά, ρε Τάσο, τι ακόμα στις ανακοινώσεις και στα επωνύματα είστε, ρε. Δεν βλέπεις τι περνάνε, ρε. Ποντίκης. Ο άλλος, πώς το λέγανε το διάτυπο, ακύρωσε τον γκολ. Κομίνης. Αυτοί έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί, είτε με αθέμητα ή με άλλους τρόπους, ή να έχουν εξαφανιστεί. Τα έχουμε πει, ρε αγάπη, 100 φορές. Ναι. Τι ανακοινώσεις και τέτοια. Αυτός ο επόπτης αύριο πρέπει να καρακουμωθεί. Τέλος. Τι ανακοινώσεις, ακόμα σε ανακοινώσεις είστε, ρε. Άρετε τώρα, πρέπει να αλλάξουν τα κόσια. Δηλαδή, εντάξει,
Όχι, εφόσον επέλεξαν να βάλουν φέτος τον Κομίνη, να απαιτήσει ο ΠΑΟΚ να παίξει ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ο Κομίνης διαιτητής. Και εγώ το είπα από πέρσι. Εγώ το είπα από πέρσι, να το πω άλλη μία φορά. Να το πω άλλη μία φορά. Άλλη μία φορά να το πω. Βγάλε τα κάγκελα από την Τούμπα, Ιβάν Σαββίδη. Ξύλο στα κάγκελα από την Τούμπα. Βγάλ τα. Πόσο περισσότερο θα σε τιμωρήσουνε από τις 11 αγωνιστικές που έφαγες για τα προστήματα. Το πρωτάθλημα των Σκοπίων, ξέρω εγώ, της Κύπρου. Βρε, βγάλε τα κάγκελα και παίξε στην Τούμπα χωρίς κάγκελα. Το έκανε ο Ζαγοράκης. Διοίκηση πρωτοδικίου, το κάντο εσύ. Δηλαδή, ρε Τάσο, εντάξει. Βλέπουμε 45 χρόνια τον ΠΑΟΚ και θα σου πω εγώ αν θα, θα ακυρώσει τον κόλο Κομίνης ή αν θα ακυρώσει τον κόλο Ποντίκης ή αν θα βγει ο Καραπαπάς να προκαλεί. Βγάλε τα κάγκελα! Βγάλε τα κάγκελα, αυτή είναι η λύση. Γεια! Γεια, καλό βράδυ στον επόμενο. Έχουμε άλλον έναν, είπε ο Βασίλης. Ωραία, τέλος. Αυτός ήταν και ο τελευταίος ακροατής για σήμερα. Εγώ κατάλαβα ότι έχει άλλον έναν. Γι' αυτό, επειδή ήταν 12 παρα 2, γι' αυτό λέω να πάρω και τον επόμενο. Οκ. Okay. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή των Ασπρονοπτήσεων. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο εμείς δεν θα εκπέμπουμε εδώ. Το μαχητικό αεροσκάφος προσγειώνεται σήμερα. Θα βρίσκεται στην αεροπορική του βάση. Και οποιαδήποτε στιγμή κληθεί να ξαναπογειωθεί, θα είναι έτοιμο πόλεμο, να ξέρετε, με τους απαραίτητους πιλότους, τα απαραίτητα εφόδια και τα μοναδικά δυνατά όπλα που διαθέτει το αεροσκάφος, το μαχητικό των ασπρομονωτήσεων. Λοιπόν, εμείς θα τα λέμε καθημερινά, 8 με 10 εδώ το βράδυ την επόμενη εβδομάδα, με Ζάχο Ντρούλινγκ, με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, με μεγάλη δόση αντιπαράθεσης, μεγάλη καζουρίτσα, πάντα σε ραδιοφωνικά πλαίσια, πάντα σε ραδιοφωνικά όρια. Κάποιες εκπομπές, αν θέλει, μπορεί να βρίσκεται και ο Στέλιος, ο Παπαντονίου, εδώ παρέτησα μας, για τον οποίο δεν ξέρω, λογικά θα τον ακούτε μέσα σε κάποια εκπομπή του Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Από ό,τι έχω ενημερωθεί και από κάποιους υπεύθυνους σταθμού, υπάρχει στα σκαριά και στα σχέδια του σταθμού για το νέο πρόγραμμα και για το Στέλιο του Παπαντονίου. Εγώ να ευχαριστήσω από την πλευρά μου, κλείνοντας, κάνοντας την τελευταία εκπομπή των Ασπρονοπτήσεων, και το σταθμό του Λίμπερο που μας φιλοξένησε πάλι τόσα χρόνια και μας έδωσε βήμα για να έχουμε ασπρόμαυρο λόγο και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νικολίπτη, τον Βασίλη, τον Καβαδία για την πολύτιμη συνεργασία για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Το Στέλιο του Παπαντονίου, ένα ολόκληρο χρόνο το παλικάρι εδώ, αφιλοκερδός, επαναλαμβάνω. Παρουσία εξαιρετική, μοναδική, και σαν δημοσιογράφος και σαν παλικάρι, σαν άνθρωπος, αλλά και σαν συμπαραγωγός με την ενημέρωσή του, με τις γνώσεις του κτλ. Στελάκι μου, το χέρι σου. Είσαι γίγαντας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Θα ήθελα δύο κουβέντες να πεις και εσύ, έτσι στον κόσμο, που εγώ θα πρότεινα στο σταθμό να σε βάλει σε κάποια εκπομπή τουλάχιστον Σαββατοκύριακο να σε ακούει ο κόσμος, γιατί το αξίζεις. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, που ήσουν αυτός ο οποίος με βοήθησε να είμαι δίπλα σου, γιατί ουσιαστικά πήρα το βάπτισμα του πυρός σε όλη αυτή τη φάση με το ραδιόφωνο, με τους ακροατές κτλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στο σταθμό που δέχτηκε να είμαι δίπλα σου. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι καλή αρχή και σε σένα με το Ζάχο. Θα είμαστε συντονισμένοι όλοι στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στον Λίμπερο 107,4. Και να περνάτε καλά και θα δούμε. Θα ενημερωθεί ο κόσμος για το τι μελιγενέστε. Για το τι μελιγενέστε για τα πάντα. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως και όλο το ακροατήριο του Λίμπερο και όχι μόνο του Λίμπερο, αλλά ειδικά των Ασπρονοπτήσεων, που εδώ και τόσα χρόνια είναι συμπαραστάτες, είναι αρρωγοί, είναι οι ίδιοι ρεπόρτερ της εκπομπής. Με τη στήριξη, την αγάπη, τη συμμετοχή, την τεράστια συμμετοχή, με τα μηνύματά σας, με τις γραμμές σας, τα 11.500 μέλη που έχουμε αποκτήσει στην ομάδα μας στο Facebook, τις Ασπρόμαυρες Πτήσεις, η οποία αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να υπάρχει, να ζει και να βασιλεύει, να ενημερώνεται καθημερινά, είναι διαχειριστής εκεί και εγώ και ο Στέλιος ο Παντονίου και ο Γρηγόρης το άτομο. Θα φροντίζουμε και οι τρεις να ενημερώνουμε τον κόσμο καθημερινά για τα νέα του δικεφάλου, για τα νέα της ομάδος, για τα δικά μας post, αλλά και εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις, τις δικές σας συμμετοχές, τα δικά σας προσταρίσματα, τις δικές σας φωτογραφίες, τις οποίες εγκρίνουμε και τις ανεβάζουμε. Για όσους θέλετε και δεν το γνωρίζετε, πληκτρολογείτε Ασπρόμαυρες Πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, σας βγάζει την ομάδα, κάνετε το έτοιμά σας, το κάνουμε δεκτό και έτσι έχετε και εσείς
τη δική σας συμμετοχή μέσα στην ομάδα μας, η οποία αριθμεί 11.500 μέλη, και σας καρά ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε όλους σας για την τεράστια αγάπη και στήριξη που μας δείξατε και μας δείχνετε. Να είστε όλοι σας καλά. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 8 το βράδυ. Δεν χάνετε αυτή η εκπομπή. Ράδιο Μαρμίτα. Μετά Ζωτρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Οπαδική αντιπαράθεση. Όχι καφρίλα. Καζούρα αρκετή. ΠΑΟΚ Άρης. Ξεκινάμε και όχι μόνο έτσι. Θα μιλάμε και για Ερακλή, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, για τα πάντα θα έχει το πρόγραμμα μέσα. Φυσικά το ένα φαίνεται το άλλο. Θα δείτε και θα καταλάβετε τι σας λέμε αύριο στις 8. Ράδιο Μαρμίτα με Τρέγια Ντρούλινγκ. Ξεκινάμε. Ευχαριστούμε όλους σας για την στήριξη και την αγάπη που μας δείξατε. Από ασπρόμαυρες πτήσεις, την τελευταία εκπομπή, από Τάσο Τρέγια Τρόπουλο, από Στέλιο Παντονίου που το λατρεύω, και το Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Μια καλή εβδομάδα. Auf Wiedersehen.